καλωσορίζουμε με τη σειρά η εκλεκτή συνάδελφος και δημοσιογράφος από το Open, η Ευλαμπία Ρεύη. Και ο εξαιρετικό συνάδελφο, ανταποδίδω τη φιλοφρόνηση, να παρουσιαστεί μόνο σου. δημοσιογράφος του CNN Greece, Χρήστο Παναγόπουλο. Καλησπέρα. Είναι από του πρώτου web reporter τη Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με τον κύριο Σπύρο Κτενά. Η New Times στρέφει τους προβολίστες για 18η συνεχή χρονιά στα διαμάντια της ελληνικής οικονομίας. Ένα έτος που νομίζουμε ότι όλοι, πολιτεία και κοινωνία, προσδοκούμε να καταγραφεί επανεκκίνηση της οικονομίας μας. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ελπίζουμε φέτος να αλλάξουν όλα αυτά και του χρόνου να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Καλούμε λοιπόν στο βήμα τον επικεφαλής της New Times, τον κύριο Σπύρο Κτενά, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Η σημερινή μας συνάντηση έχει μια μακρά ιστορία. Ξεκινάει 26 χρόνια πίσω. Όταν στα δημοσιογραφικά έδρανα, πέφτει στα χέρια μου ένα περιοδικό που παρουσιάζει τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ήταν το εναρκτήριο Λάκτισμα, όπου Μπαίνει στη, στο μυαλό μου η σκέψη να μελετήσουμε τα στοιχεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Ξεκινάει λοιπόν μία προσπάθεια, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η δημιουργία μίας τράπεζας πληροφοριών, στην οποία εμπεριέχονται στοιχεία 20.000 επιχειρήσεων και στη βάση της οποίας βρίσκεται και η σημερινή μας συνάντηση. Μελετάμε λοιπόν 20.000 εταιρείες, δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι, κρίνουμε τις εταιρείε με βάση πέντε οικονομικούς δείκτες και το αποτέλεσμα είναι τα διαμάντια των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτά αποτυπώνονται στον οδηγό που θα πάρετε φεύγοντας από την εκδήλωση. Θα δείτε δηλαδή μια αναλυτική λίστα με τις επιχειρήσεις διαμάντια. Ακριβώς σε αυτή τη βάση, δηλαδή στο γεγονός ότι στηρίζουμε την αξιολόγηση των δεδομένων που κάνουμε στα οικονομικά στοιχεία, τι σημαίνει ότι αυτοί που είναι στα διαμάντια των ελληνικών επιχειρήσεων δεν το οφείλουν σε εμά, το οφείλουν στις οικονομικές επιδόσεις των ίδιων των εταιριών. Εμείς απλώς φωτογραφίζουμε αυτές τις οικονομικές επιδόσεις. Αυτός είναι και ο λόγος που τα διαμάντια των ελληνικών επιχειρήσεων κάθε χρόνο ακολουθούνται απόλο ένα και περισσότερους θειασότες. Είναι δηλαδή όχι απλά η αρχαιότερη εκδήλωση επιχειρηματικής αριστείας, αλλά είναι και η εκδήλωση η οποία δεν έχει σχέση με συγκέντρωση φακέλων, με υποβολές. Είναι απλώς τα στοιχεία των επιχειρήσεων που αποτυπώνονται στον ισολογισμό των εταιριών. Με την ευκαιρία, και για να μην σας ζαλίζω, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η εφημερίδα New Times, το διαδικτυακό κανάλι Time TV, το newsletter Τη εταιρείας που αποστέλλεται σε 18.000 επιχειρήσεις. Είναι στη διάθεση τη δική σας, καθώς επίσης και αυτών που δεν είναι στην αποψινή μας συνάντηση, ας η πανδημία, ε, είναι στη διάθεσή τους να προβάλλουμε ό,τι πιο αισιόδοξο υπάρχει στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή και να δείξουμε το καινούριο που έρχεται. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι να περάσουμε μια ωραία βραδιά εδώ σε αυτό το πολύ ωραίο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλώς ορίσατε και πάλι σε αυτή τη μοναδική διοργάνωση. Δυστυχώς φέτος δεν είναι μαζί μας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Όμως έχουμε ένα μήνυμά του και αν είμαστε έτοιμοι μπορούμε να το δούμε. Καταρχά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έτσι, είναι μια πολύ σημαντική μέρα για μα. Καθώ σήμερα είναι η επέτειο των δύο ετών από την εκλογική μα νίκη το 2019, όταν και ο ελληνικό λαό εμπιστεύθηκε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τη τύχη του και δημιουργήθηκε η κυβέρνηση τη οποία και εγώ είμαι μέλο. Και βεβαίω είναι μια μέρα που είχε την πολύ καλή είδηση τη επιτυχού ολοκληρώσεω του διαγωνισμού για τα ναυπηγεία Καραμαγκά με ένα αρκετά υψηλό τίμημα και με την προοπτική πια να αναγεννηθεί επιτέλου η ναυτική βιομηχανία στην Ελλάδα. Μια επιτυχία που έχει σε συνέχεια τι επιτυχού ολοκληρώσει του εντυπωποιήσεω των ναυπηγείων Σύρου, που πια δημιουργούν όλα μαζί έναν ικανό όγκο στην ελληνική ναυτιλία. Η ελληνική οικονομία το 2021, μέχρι στιγμή και παρά την ανησυχία που έχει προκαλέσει η πρόσφατη έξαρση του κορονοϊού, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Είμαι απολύτω βέβαιο ω Υπουργό Ανάπτυξη Ελλάδο ότι θα επιτύχουμε όλους μας τους στόχους του υπολογισμού στόχου για την ανάπτυξη του 2021. Και ίσως να πάμε και ακόμα καλύτερα. Αυτή η επιτυχία της ελληνικής οικονομίας δεν είναι επιτυχία μόνο της κυβερνήσεως, δεν είναι επιτυχία μόνο του Πρωθυπουργού, των Υπουργών του, είναι επιτυχία όλου του ελληνικού λαού, αλλά πρωτίστως είναι επιτυχία δική σας. Διότι είναι η οικονομία παρά το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται μέσα αυτήν και των πολιτών που ζουν και δραστηριοποιούνται μέσα αυτήν. Και εσείς σήμερα έχετε την ευτυχία μέσα από έναν θεσμό που πλέον έχει καταξιωθεί και με μια οργάνωση που είναι άρτια να βραβεύσετε τους καλύτερους από εσά. Αυτούς που και μέσα σε μια δύσκολη περίοδο κρατήθηκαν όρθιοι, κράτησαν θέσει εργασία, συνέχεια τι επενδύσει του, προσέφεραν κέρδη στου μετόχου του και προσέφεραν πίσω στο κοινωνικό σύνολο με υπευθυνότητα τέτοιου παραδείγματα είναι καλό να υπάρχουν, είναι καλό να προβάλλονται και αν δεν είχα υπερβολικό φόρτο εργασία λόγω των προσφάτων γεγονότων, θα ήμουν σίγουρα εκεί να σα δω όλου από κοντά και να σα φίξω το χέρι. Θέλω να ξέρετε ότι όλη η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργό και φυσικά και εγώ, είμαστε εδώ για να προσφέρουμε βοήθεια σε κάθε πρόβλημα που τυχόν δημιουργηθεί σε κάποια επιχείρηση που θέλει να πραγματοποιήσει το νερό και στην Ελλάδα. Είμαστε εδώ επιτέλου μια φιλοεπενδυτική κυβέρνηση, μια φιλοεπιχειρηματική κυβέρνηση που το λέει δημόσια, που δεν ντρέπεται γι' αυτό και που όλοι μαζί θέλουμε με τους καλύτερους από εσά και με όλους από εσά να χτίσουμε την Ελλάδα που ενεργόμαστε. Η Ελλάδα μας αξίζει. Και με βέβαιος, όταν συνεχίσουμε την δουλειά μας, όπως την κάνουμε μέχρι τώρα, το μέλλον θα είναι λαμπρό. Εύχομαι καλή επιτυχία, σημερινή βραδιά. Τον ευχαριστούμε για αυτό το μήνυμα. Μαζί μας όμως είναι ο κύριος Γιάννης Σαρακιώτης, ο αναπληρωτής στο Μεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την έρευνα και την τεχνολογία του ΣΥΡΙΖΑ, να τον καλέσουμε για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σε όλε και όλου και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω του διοργανωτέ για την ευγενική πρόσκληση που απίφθηναν προς τον πρόεδρο του κόμματο τη Αξιωματική κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο και εκπροσωπώ αναπληρωτή στο Μαέρχη Ανάπτυξη του κόμματο τη κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή, θεωρώ, για τον οποιονδήποτε να παρευρίσκεται σήμερα εδώ, σε αυτή την εκδήλωση, σε τέτοια, τέτοιου είδου πρωτοβουλίε και δράσεις, οι οποίε, αν μη τι άλλο, συμβάλλουν στην καλλιέργεια αυτών των προτύπων, στην ανάδειξη αυτών των παραδειγμάτων, τα οποία αποτελούν την υγιή, το περιβάλλον, μάλλον το οικοσύστημα τη υγιού και γενοτόμου επιχειρηματικότητα τη χώρα μα της επιχειρηματικότητας η οποία έχει κλειδονιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την σφονδρή, τη σφοδρή πανδημία του κορονοϊού και έχει πλήξει οικονομικά πέραν τη χώρα μα βεβαίω και την παγκόσμια οικονομία. Τη επιχειρηματικότητα η οποία καλείται το επόμενο χρονικό διάστημα να αποκωδικοποιήσει το τι μέλη γενέστε τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και παγκόσμιο επίπεδο και να επαναπροσδιορίσει την θέση τη. Πάντοτε με γνώμονα, ειδικά τη σημερινή περίοδο, την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και εν συνεχεία την βαθμιαία μεγέθυνση των επιχειρήσεων αυτών. Ω κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, καταθέσαμε προτάσει και τι δημοσιοποιήσαμε, προκειμένου να ασκηθεί κριτική, να υπάρξουν αντιπροτάσει στα μείζωνα ζητήματα τη ελληνική οικονομία. Τόσο στο ζήτημα τη επανεκκίνηση αυτή, όσο και στο ζήτημα τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέου. Προτάσει οι οποίε θεωρούμε ότι απαντούν στα προβλήματα και στα ερωτήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, αλλά και βεβαίω στο αύριο με τις προτάσεις και το σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, σας ευχαριστώ και πάλι και να συγχαρώ και από το βήμα όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες θα βραβευτούν σήμερα. Καλή συνέχεια. δεν Τώρα Ευχαριστούμε λοιπόν κύριε Σαρακιώτη, τον αναπληρωτή τομεάρχη ανάπτυξη και επενδύσεων, τον αρμόδιο για την έρευνα και τεχνολογία τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σημαντικέ προσδοκίε στην προσπάθεια επανεκκίνηση τη οικονομία έχουν επενδυθεί στην τόνωση τη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Κεντρικό ρόλο στο μέτωπο αυτό παίζει και δραματίζει ο όμιλο οργανισμό Enterprise Greece. Θα παρακαλέσω τον κύριο Κωνσταντίνο Αραβόση, τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντο και Ιδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντο, να παραδώσει τη σχετική διάκριση στον κύριο Γιάννη Σμιρλή, πρόεδρο του Enterprise Greece, που θα απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την New Times Publishing για αυτή τη σπουδαία διοργάνωση που διατηρεί εδώ και χρόνια. Και είναι σπουδαία γιατί φωτίζει, αναδεικνύει και προπάντων επιβραβεύει την ελληνική επιχειρηματικότητα. Και μάλιστα την επιχειρηματικότητα που δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας μας. Προωθώντας με τον καλύτερο πλέον αποτελεσματικό και δυναμικό τρόπο το, πρόσωπο, το νέο πρόσωπο της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την προσπάθεια, αγαπητοί φίλοι, δεν είστε μόνοι. Η παρούσα κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το τιμόνι τη διακυβέρνηση τη χώρα, έθεσε σε εφαρμογή το ευρύ, ουσιαστικό, στοχευμένο και προσεκτικά σχεδιασμένο μεταρρυθμιστικό τη πρόγραμμα. Οι μεταρρυθμίσει σε όλου του τομεί οικονομία που αποτελούν μοχλού επανεκκίνηση, στον τομέα των επενδύσεων, τη απασχόληση, όπω και στην οικονομική εξωστρέφεια, είναι προτεραιότητα. Σε αυτό το σημείο διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο το Υπουργείο Εξωτερικών ενισχύοντα τη δυναμική και εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η αναμόρφωση οικονομική διπλωματία στα πρότυπα των ανεπτυγμένων χωρών, ώστε να προωθούνται αποτελεσματικά τα οικονομικά συμφέροντα τη χώρα μα και των ελληνικών επιχειρήσεων, έχει λάβει πλέον σάρκα και οστά. Πώ το πετύχαμε αυτό, δημιουργώντα μια νέα ενιαία δομή στο Υπουργείο Εξωτερικών, που ενσωματώνει όλε εκείνε τι οργανικέ μονάδε που έχουν την ευθύνη τη οικονομική εξωστρέφεια. Για πρώτη φορά, όσοι ασχολούνται με τι διμερεί σχέσει τη χώρα μα, συνομιλούν, συντονίζονται και υλοποιούν πολιτική από κοινού με εκείνου που αναπτύσσουν τι πολυμερεί μα σχέσει. Και ξέρετε, αυτό δεν ήταν δεδομένο μέχρι πρώτη. Παράλληλα, δημιουργήσαμε μια ενιαία πύλη εξωστρέφεια στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. Υπό την εποπτεία μα, λειτουργούν πλέον δύο αμυγό εξωστρέφει οργανισμοί. Η Enterprise Greece, για την οποία είμαστε εδώ σήμερα, και ο Οργανισμό Ασφάλιση Εξαγωγικών Πιστώσεων. Γεγονό μα επιτρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι πρωτοβουλίε και οι ενέργειε όλων συντείνουν στην επίτευξη των ίδιων στόχων και προτεραιοτήτων και βέβαια με εξασφάλιση πόρων, με λιγότερα έξοδα. Ειδικότερα η Enterprise Greece αποτελεί μια νέα δομή στη λογική του One Stop Shop και συνιστά την αιχμή του δόρατο τη πύλη εκτροστρέφεια τη χώρα. Παρουσιάζοντα ήδη τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα τόσο στον τομέα των εξαγωγών όσο και στην προσέλκυση των επενδύσεων. Ο οργανισμό ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων αναδιαρθρώνεται ώστε να παρέχει προϊόντα ασφάλιση των εξαγωγών, παραγωγή εξαγωγικών πιστώσεων καθώ και εγγυήσεων, με πολύ ανταγωνιστικού όρου που θα συντελέσουν στην βελτίωση τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Δίπλα όμω στα ευέλικτα αυτά εργαλεία που κομίζουν οι δύο αυτοί φορεί, ερχόμαστε να προσθέσουμε και την πολυετή εμπειρία με την οποία μα εφοδιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών μέσα από το δίκτυο των πρεσβειών και των γραφείων οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων. Που λειτουργούν ανά τον κόσμο και είναι οι αντένε μα. Είναι αυτοί οι οποίοι μα πληροφορούν για όλε τι τρέχου εξελίξει σε κάθε γωνιά τη γη. Μέσα από αυτό το δίκτυο εργαζόμαστε εντατικά για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι περισσότερε από τι οποίε είναι μικρομεσαίου μεγέθου, αφενό μέσω τη παροχή πληροφόρηση και δικτύωση για νέε αγορέ και αφετέρου μέσω τη προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών σε αυτέ, αλλά και τη προσέλκυση των επενδύσεων. Παρέχουμε βοήθεια στου εξαγωγεί σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε διεθνεί εκθέσει, επιχειρηματικέ αποστολέ και άλλε προωθητικέ ενέργειε, αλλά και στου επενδυτέ, ώστε να μπορούν από τη χώρα από την οποία προέρχονται να έχουν πρόσβαση στην απαραίτητη πληροφόρηση προετοιμασία ενό επενδυτικού πλάνου. Στη Γενική Γραμματεία Εθνικών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφεια, συγκεντρώσαμε όλε αυτέ τι δράσει και ολοκληρώσαμε ήδη τη σύνταξη του πρώτου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφεια τη χώρα. Επιπλέον, επιδιώκεται η επίτευξη οικονομιών κλίμακα στην εξωτική διαδικασία, μέσα από τα γνωστά κλάστερ, είτε μέσα από εξωτικέ αλυσίδε παραγωγών και εμπόρων. Παράλληλα, προωθούμε τη δημιουργία εθνικού branding ενώ προστατεύουμε στις αγορές την ιδιαιτερότητα που, και τη μοναδικότητα που ξέρετε ότι έχουν τα προϊόντα της χώρας μας, της Ελλάδας μας. Πυλώνα των πρωτοβουλειών και των ενεργειών μας είναι η στήριξη όλων των εξαγωγικών ελληνικών επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μεσαίων και των μικρών, που δειλά-δειλά σχεδιάζουν τα πρώτα τους βήματα στο εξωτερικό. Πέρα από την πληροφόρηση και τη δικτύωσή τους με τις αγορές του εξωτερικού, Φροντίζουμε να του προσφέρουμε καθοδήγηση και εκπαίδευση. Και ενδεικτικά θα αναφέρω τη συνεργασία που τρέχει την περίοδο που μιλάμε με την πολύ γνωστή σε όλου σα eBay, Ωστε να εκπαιδευτούν από ένα τέτοιο κολοσσό ελληνικέ επιχειρήσει στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Κυρίε και κύριοι, πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ελληνική εξαγωγική επιχειρηματικότητα, με σύμμαχο του Υπουργείου Εξωτερικών και την Οικονομική Διπλωματία, έχει ευείονε προοπτικέ ανάπτυξη. Εσεί οι ίδιοι αποτελείτε την πιο ξεκάθαρη απόδειξη επιτυχία. Είστε οι κορυφαίοι, αυτοί που ανοίγετε το δρόμο με καθημερινό αγώνα και μάλιστα συνήθω όχι με ευνοϊκέ συνθήκε και λειτουργείτε ω φάρο και για τι μικρέ και μεσέ επιχειρήσει. Το σκηνικό πλέον. Αλλάζει. Είμαστε όλοι, η πολιτική ηγεσία, τα περιφερειακά στελέχη, το Υπουργείο Εξωτερικών πλέον ναι στην εξωστρέφεια, έτοιμοι να σα βοηθήσουμε να ξεπεράσετε όλε αυτέ τι δυσκολίε και να σταθούμε δίπλα σα για να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα σε ανάπτυξη. Εύχομαι συγχαρητήρια σε όσου βραβεύονται σήμερα και να σα πω ότι μην ξεχνάτε ότι περάσαμε μια δύσκολη περίοδο με την πανδημία, αλλά τώρα θα πρέπει να περάσουμε μια καλή περίοδο στην οποία όλοι μαζί θα φροντίσουμε η οικονομική επίπτωση να είναι μικρή και η ανάπτυξη να είναι γρήγορη. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Στο βήμα είναι ο κύριο Γιάννη Μυρλή για να παραλάβει τη διάκρισή του και ακολούθω να κάνει και έναν σύντομο χαιρετισμό. Ο κύριο Αραβώση να μα μιλήσει. Ο ναι, 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 ο κύριο. Συγγνώμη, ο κύριο Να μιλήσει. Πα, παραδώσατε τη διάκριση. Ωραία. Να μας μιλήσετε τότε, κύριε Αραβό. Να, να μας μιλήσετε. Έναν κ. σύντομο Με. χαιρετισμό. Θα το ξαναπούμε σε συχνά αυτό. Να είστε σύντομοι, παρακαλώ, γιατί είναι πολλά τα βραδεία και θα χρειαστεί να είμαστε σύντομοι γενικά. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση γιατί πραγματικά πιστεύω ότι σήμερα βραβεύονται ε, ορισμένες από τις καλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις και προφανώς δεν βραβεύονται μόνο για τα οικονομικά του στοιχεία και για την οικονομική τους πορεία, αλλά από ό,τι υπόθηκε και στην αρχή, βραβεύονται και για την προσφορά τους στην κοινωνία, την κοινωνική τους υπευθυνότητα, αλλά και ένας άλλος παράγων που έχει να κάνει και με την ιδιότητά μου είναι ότι πλέον οι επιχειρήσεις έχουν ιδιαίτερα ευαισθητοποιηθεί και μάλιστα αυτές οι οποίες βραβεύονται σήμερα είναι δεδομένο αυτό έχουν ευαισθητοποιηθεί για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με την ε, διάσταση που έχει να κάνει με το να ε, προ, προβαίνουν σε επενδύσεις οι οποίες έχουν και ένα πράσινο χρώμα. Και αυτό είναι πλέον οριζόντιο. Αυτό το βλέπουμε ε, σε όλη την Ευρώπη και διεθνώς, ότι για να μπορέσουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να βλέπουν και τον πράσινο παράγοντα και μάλιστα βλέπουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης το 1 τρίτο περίπου των κονδυλίων, από τα, για παράδειγμα από τα 33 δισεκατομμύρια, τα 11 δισεκατομμύρια αφορούν επενδύσεις που έχουν να κάνουν με περιβάλλον και ενέργεια. Και κεντρικό αυτό είναι ότι στα πλαίσια των στόχων που έχουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους όπου κεντρικό είναι αυτό που λέμε κυκλική οικονομία. Θα πρέπει δηλαδή να μετασχηματιστεί η ελληνική οικονομία προς ένα νέο κυκλικό πρότυπο, πράγμα που τι σημαίνει, σημαίνει ότι τα όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να αποβαίνουν στο να μην παρά, παράγονται καθόλου απόβλητα σε καμία φάση της διαδικασίας, και μετά το τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων, τα προϊόντα από την αρχή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε είτε να επαναχρησιμοποιούνται, να ανακυκλώνονται και σε κάθε περίπτωση να φτάσουμε σε αυτό που λέμε κοινωνία μηδενικών αποβλήτων. Άρα, αλλάζει εντελώς ο τρόπος που λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι πετυχημένες επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν στα νέα αυτά κυκλικά πρότυπα. Κλείνοντας δηλαδή, αυτό που νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αποσκοπούμε είναι να αποσκοπούμε σε μια οικονομία η οποία θα είναι βιώσιμη, κυκλική, πράσινη και ψηφιακή. Και όλα αυτά συνοψίζονται και στους δίκτες τους οποίους παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα. Ε, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε και τον πλανήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα να συνεχίσουμε, θα καλέσω να έρθει στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Σαβάκη. Ευχαριστώ. Δώστε μας, κύριε Σαβάκη, ένα λεπτό να βγει Όσο η φωτογραφία θέλω. απαραίτητη. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, Έχετε το ξεκινάω. Βραβείο για μένα δεν έχει, έτσι. Για όλους υπάρχουν λοιπόν, βραβεία. Ε, καλησπέρα, καλησπέρα για από μένα. Να ευχαριστήσω θερμά ε, τους, το, τον εκδοτικό οργανισμό New Times Publishing ε, για ε, την εξαιρετική διοργάνωση του Diamonds of the Greek Economy ε, ε, 2021 και να ευχηθώ ε, μια δημιουργική βραδιά. Απόψε βραβεύονται δυναμικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που μέσα στην κρίση πραγματικά άντεξαν, πίστεψαν στην προοπτική της χώρας και γι' αυτό δούλεψαν παραγωγικά, συνέχισαν να επενδύουν και έγιναν και περισσότερο εξωστρεφείς. Είναι αυτές που μαζί με τις ορθές κυβερνητικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις των τελευταίων συνέβαλαν καταλητικά στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Παρά την πρωτόγνωρη κρίση λόγω της πανδημίας και των σκληρών lockdowns, ο ιδιωτικός τομέας της οικονομίας και ειδικά η βιομηχανία και η μεταποίηση άντεξαν στις φοδρές πιέσεις από το περιβάλλον δραστηριοποίησή τους, προσαρμοσμένες ταχύτητα στα νέα δεδομένα, ενισχύοντας έτσι τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας. Συγκεκριμένα, τα εφετινά αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επιτηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD για την κατάρτιση της οποίας ο ΣΒΕ είναι ο εθνικός εκπρόσωπος για περίπου 20 χρόνια, δείχνουν μία σταθερή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Εφέτος η χώρα μας σημείωσε άνοδο κατά τρεις θέσεις στην Παγκόσμια Κατάταξη και καταλαμβάνει πλέον την 46η θέση μεταξύ 64, 64 οικονομιών. Η βελτίωση αυτή προήλθε πρώτον από τη βελτίωση του δίκτυ της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας κατά 7 θέσεις από το 2019. Δεύτερον από τη βελτίωση του δίκτυ της εγχώριας επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας κατά 14 θέσεις για το 2020. Συνολικά, και αυτό έχει σημασία, για τη διετία 2019-2020 η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε κατά 12 θέσεις. Υπενθυμίζω ότι οι συγκεκριμένες κατατάξεις αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο αποφάσεων για τους διεθνείς επενδυτές, για την επιλογή της χώρας μας ως σημείο εγκατάστασης των διεθνών τους δραστηριοτήτων. Σύντομα, να αναφέρω ότι κατά το 2020 η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη Διεθνή Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας επιτυχάνοντας τις ακόλουθες επιδόσεις, στους επιμέρους δείκτες. Κατηγορία των δικτών οικονομικής αποδοτικότητας, η χώρα μας πλέον βρίσκεται στην 52η θέση, βελτιώνοντας την κατάταξή της περίπου κατά τρεις θέσεις, αφού πέρσι βρισκόταν στην 55η θέση μεταξύ 64 οικονομιών. Στην κατηγορία των δικτών της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας, όπου φέτος βρίσκεται στην δεύτερη θέση, στην κατηγορία των δικτών της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας, όπου έχουμε βελτίωση κατά 7 συνολικά θέσεις από την περσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας πλέον την 44 η θέση. Στην κατηγορία των υποδομών, όπου σημειώνεται επίσης μια σταθεροποίηση στην 301η θέση, ανακόπτοντας μάλλον οριστικά την πτωτική πορεία των προηγουμένων ετών. Και βεβαίως για την περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, αποτελεί αδύρυτη ανάγκη να επανέλθει στην προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής, της αναπτυξιακής πολιτικής, η μεταποίηση και η βιομηχανία και να ενισχυθούν οι διασυνδέσεις με τον πρωτογενή τομέα και τον τουρισμό. Είναι ξεκάθαρο ότι μόνο με σημαντικές επενδύσεις και κατάλληλα προγράμματα υποβοήθηση στις μεταποίηση για την αντιμετώπιση της ψηφιοποίησης της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και για την υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο διεθνή ανταγωνισμό. Αυτά είναι η συντομία. Εύχομαι μια ευχάριστη βραδιά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. πάρα πολύ. Κύριε Σαβάκη, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό. Οι βιομηχανίε παίζουν, διαδραματίζουν καταλητικό ρόλο. Και δεν είναι τα πήγαμε σημαντικό. και άσχημα. Εν μέσω πανδημία, με όλε τι δυσκολίε και αυτά με όλα όσα τραβήξαμε. Όμω, καταλητικό ρόλο διαδραματίζουν και οι εξαγωγέ. Και είναι σημαντικό και αυτό. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώ το λόγο θα καλέσω στο βήμα, καλούμε στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Χασάπη, τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, για να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ του διοργανωτέ και ειδικά τον Σπύρο Κτενάκη για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω γνωστά πρόσωπα που έχουμε ταξιδέψει μαζί στο εξωτερικό, που έχουμε συμμετάσχει σε εκθέσει, σε επιχειρηματικέ αποστολέ. Πολλά γνωστά πρόσωπα και είναι καλό αυτό. Να πω και εγώ ότι κατά τη διάρκεια. να συνεχίσω λίγο έτσι με τα σιώδεξα μηνύματα των δύο προηγούμενων και του Γιάννη Τουσμιλή και του Θάνατο Σαβάκη. Κατά τη διάρκεια τη δεκαετού κρίση, το μοναδικό κομμάτι, ο τομέα που άνοιξε ήταν οι εξαγωγέ. Από το 9% πήγαμε στο 18% του ΑΕΠ. Δεν σημαίνει ότι διπλασιάστηκαν οι εξαγωγέ, έπεσε και ο παρονομαστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι εξαγωγέ ανέβηκαν περίπου ε, 70%. Φτάσαμε στο high score το 2019, 34 δι. Το 2020, ναι, μεν πέσαμε κατά 3 δι εξαγωγέ. Βέβαια, έπεσαν και οι εισαγωγέ κατά 7. Βελτιώθηκε το εμπορικό ίσως ε, ισοζύγιο κατά τη διαφορά του στα 4 δι. Αν βγάλουμε όμω τα πετρελοειδή, που θυμάστε όλοι πέρσι ε, ότι υπήρχαν αρνητικέ τιμέ και πάρα πολύ χαμηλή ζήτηση, το υπόλοιπο κομμάτι ήταν αυξητικό, περίπου 3,5%, 750 εκατομμύρια. Με κύριου άξονε τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά. Πάμε τώρα στο 2021. Ακόμα τα στοιχεία του Μαΐου δεν έχουν βγει, θα βγουν μέχρι τέλο τη εβδομάδα. Να καθίσουμε στον Απρίλιο. Τον Απρίλιο μόνο οι ελληνικέ εξαγωγέ είχαν αύξηση 1 δι 49,7% σε σχέση με τον περσινό Απρίλιο. Και όλο το τετράμινο του 2021, ένα 850 σε, σε, αξία, περίπου 18,5%. Ε, εμείς έχουμε θέσει ένα στόχο, τον οποίο τον έχουμε επικοινωνήσει και στην κυβέρνηση, το 18% των εξαγωγών να γίνει 25% μέσα στην επόμενη τριετία, Εξαγωγών αγαθών. Και αν βάλουμε και τι υπηρεσίε μέσα που είναι περίπου στο 38%, να φτάσουμε στο 50%, το οποίο θα κοντεύουμε και ένα μέσο ευρωπαϊκό. Αν γίνει αυτό, θα επιτευχθεί και ο στόχο που είπε ο Θάνο πριν από λίγο: η μεταπίεση και η βιομηχανία να φτάσει σε διψήφια νούμερα και να φτάσει στο 12 με 14% που έχουμε σαν στόχο τα επόμενα χρόνια. Δεν σα κουράσω με νούμερα. Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές και τον Σπύρο, το κτενά, για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Καλή επιτυχία στη διοργάνωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Και εμείς σα ευχαριστούμε και να προχωρήσουμε. Θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρανγό, τον πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου. Σύντομο χαιρετισμό παρακαλούμε. Κυρίε και κύριοι, καταρχά να ευχαριστήσω την New Times Publishing και προσωπικά τον κύριο Σπύρο Κτενά για την πρόσκληση να απευθύνω ένα σύντομο χαιρετισμό σε μια τόσο σημαντική εκδήλωση που βραβεύονται οι άριστοι τη επιχειρηματικότητα, τα διαμάντια. Είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά την αριστεία στο Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, γιατί είναι πραγματικά η επιχειρηματικότητα με την αριστεία τη που συμβάλλει στην ανάπτυξη τη οικονομία και του κοινωνικού συνόλου και θα έλεγα στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε την ανεργία και ειδικότερα το brain drain. Το Γερμανικό Επιμελητήριο θεωρούμε ότι είναι ο επιταχυντής της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης συνεργασιών γερμανικών εταιριών με αντίστοιχα ελληνικές εταιρείε. Υποστηρίζουμε, και αναφέρθηκε ήδη πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι των, της την εξωστρέφεια σε όσες ελληνικές επιχειρήσεις το επιθυμούν στην μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, στη γερμανική αγορά. Μέσω εκθέσεων, μέσω B2B συναντήσεων, μέσω επιχειρηματικών αποστολών, φυσικά τον τελευταίο καιρό υβριδικά, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας PROGRES, όπου ήδη συμμετέχουν εκατοντάδες ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις, όπου προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς επίσης και η ηλεκτρονική πλατφόρμα Euroshoring, η οποία ουσιαστικά προσπαθεί να αξιοποιήσει παραγόμενα προϊόντα σε εφοδιαστικές αλυσίδε. Οι νέε επενδύσει είναι βασικά το σημαντικότερο, θα έλεγα, ο σημαντικότερο παράγοντα τον οποίο επικεντρώνουμε σαν επιμελητήριο. Η γερμανική οικονομία έχει και κεφαλαϊκή επάρκεια και τεράστια τεχνογνωσία. Αυτή είναι η οποία θέλουμε να μεταφέρουμε στην Ελλάδα. Άλλωστε, η Γερμανία είναι και την Ελλάδα Πολύ σημαντικό στρατηγικό επενδυτικό εταίρο, κατέχοντα την πρώτη θέση με βάση τα στοιχεία τη Τράπεζα τη Ελλάδο, με άμεσε επενδύσει οι οποίε αντιστοιχούν στο 20,5% του συνόλου. Όσον αφορά τη μεταφορά τη τεχνογνωσία, χρησιμοποιούμε πρωτοβουλίε όπω το Innovation Forum για να φέρουμε συνεργασίε ελληνογερμανικών εταιριών και, γιατί όχι, και joint ventures. Καθοριστικά είναι τα ετήσια οικονομικά φόρουμ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα του φόρουμ το οποίο έγινε το Μάρτιο του 2020 στο Βερολίνο, όπου με την παρουσία τους, και ήταν άλλωστε και πρωτοβουλία τους, του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Καγκελαρίου Δόκτρο Άγγερα Μέρκελ, συνεχίσαμε πλέον και αναπτύξαμε νέες πρωτοβουλίες και νέα project τα οποία εν μέρει έχουν ελαιοποιηθεί στο πρόσφατο μάλιστα ο οικονομικό φόρουμ στο Ντίσσεντορφ, επικεντρώσαμε στην πράσινη οικονομία, όπως αναφέρθηκε ο κύριος Αραβώσης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και στο κομμάτι της ψηφιοποίηση, το οποίο επίσης θα επηρεάσει το μέλλον όλης της επιχειρηματικότητας. Η Γερμανία δίνει νέα ψήφο εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, διεκδικώντας κεντρικό ρόλο στον επενδυτικό στίβο της επόμενης εξαιρετία. Και είμαστε πραγματικά υπερήφανοι το ότι υπάρχουν ήδη επενδυτικά projects, ενδεικτικά να αναφέρω, η ολοκλήρωση επένδυση Fraport, η σύμπραξη τη ΔΕΗ με τη Γερμανική ΕΡΒΕΗ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια, το Group Volkswagen, το οποίο αποφάσισε να επιλέξει την Αστεπάλια για το project τη ενεργειακή αυτονόμηση με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Θέλω κλείνοντα Τι βραβευόμενε εταιρείε να ε, 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 τι συγχαρώ και εγώ και να ευχηθώ κάθε χρόνο να απολαμβάνουν τέτοιε διακρίσει και να τι προσκαλέσω να αξιοποιήσουν τι δυνατότητε και προπτικέ που δίνει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σα. Εμεί σα ευχαριστούμε, κύριε Μαραγκέ, για την παρέμβασή σα και το χαιρετισμό σα. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Όχι 20 λεπτά, έχουμε πρόγραμμα. Καλησπέρα σα. Θέλω να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση σε μια εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμό και προάγει σημαντικά την ελληνική επιχειρηματικότητα. Πραγματικά θέλω να πω προσφέρεται πάρα πολλά στη διαμόρφωση ενό υγιέστερου επιχειρηματικού περιβάλλοντο που αξίζει κάθε μνήμα η προσπάθεια την οποία καταβάλλεται. Ειδικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που έχει ξεκινήσει μια τιτάνια προσπάθεια για την ομαλή επανακίνηση τη οικονομία, και είναι πολύ σημαντικό να αναδεικνύεται η αξία των ελληνικών επιχειρήσεων και να βραβεύονται 18 από αυτέ τα διαμάντια, όπω αποκαλείται, που όχι μόνο άντεξαν αλλά και αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτή τη κρίση. Φίλε και φίλοι, όπω γνωρίζετε, έχουμε μπροστά μα μια σειρά προκλήσεων και είμαι σίγουρο ότι μπορεί η επιχειρηματική κοινότητα τη χώρα μα να ανταποκριθεί με επιτυχία, συμβάλλοντα έτσι στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψη τη χώρα μετά την ασφιχτική πίεση που δέχτηκε η οικονομία μας εξαιτία τη ύφεση προκάλεσε η πανδημία. Το ζήτημα τη τόνωση επιχειρηματικότητα σίγουρα δεν είναι μόνο ελληνικό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσει μα και ειδικά οι μικρομεσαίε είναι κοινά με αυτά που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια επιχειρήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναζητούνται λύσει που θα μπορέσουν να δώσουν νέα πνοή στο επιχειρήν. Μία από αυτέ είναι και η διαγραφή μέρου των οφειλών των πληγέντων από την πανδημία των επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι γίνεται σχετική συζήτηση στις Βρυξέλλες και θεωρώ ότι από το αποτέλεσμα θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό το σήμερα και το αύριο των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρά την αρνητική εικόνα της αγοράς, η ελληνική οικονομία θεωρώ ότι έχει όλα τα φώτα να αναπτυχθεί ραγδαία. Αυτές εξάλλου είναι και οι επίσημες προβλέψεις και της κυβέρνηση και των Βρυξελών. Και θεωρώ δεδομένο ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια θα έχει στην πρώτη γραμμή της επιχειρήσης μα. Αυτή είναι η συνταγή τη επιτυχία ένα υγιέ επιχειρηματικό περιβάλλον με ανταγωνιστικέ επιχειρήσει ενταγμένε πλήρω στη νέα ψηφιακή εποχή, με προσωπικό που θα επιμορφώνεται συνεχώ και που θα δώσει προστιθέμενη αξία στο ρίσκο που παίρνει ο επιχειρηματία. Εμεί, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, έχουμε εστιάσει τι προσπάθειέ μα στην ψηφιακή αναβάθμιση των μελών μα. Στη χρήση όλων των όπλων που δίνει σήμερα η τεχνολογία, όπω την λειτουργία των e Δίνοντά του τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν το δικό του, στην οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στην παροχή όλο και περισσότερων ψηφιοποιημένων υπηρεσιών, στη στήριξη δημιουργία συνεργατικών δικτύων, στην προώθηση καινοτόμων ιδεών. Έχουμε προσαρμοστεί δηλαδή πλήρω στο ευρωπαϊκό σύστημα λειτουργία των επιμελητηρίων με στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν τον οδηγό για ένα καλύτερο αύριο του επιχειρήν. Με όσο το δυνατόν περισσότερε επιχειρήσει διαμάντια όπως αυτές που βραβεύονται σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή να βρίσκομαι και εδώ και ελπίζω την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε όλοι μαζί να είναι εμφανής η πρόοδος της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Είναι πολλέ οι συμμετοχέ σήμερα, και πρωτού ξεκινήσουμε και μπούμε στη διαδικασία των βραβεύσεων. Είναι αυτό που το οποίο περιμένουμε σήμερα. Έτσι. Ναι, και έχουμε και πιο εδώ. πολλά βραβεία σε σχέση με άλλε χρονιέ. Εννοείται. Θα ήθελα να σα διαβάσω ένα μήνυμα από τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Νίκο Πακατσέλο, ο οποίο δεν μπόρεσε δυστυχώ να βρίσκεται σήμερα μαζί μα. Σα το διαβάζω λοιπόν. Κυρίε και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντα του διοργανωτέ για την πρόσκλησή του να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική διοργάνωση που αποτελεί έναν από τους πολύ σημαντικούς επιχειρηματικούς θεσμούς. Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, ακόμα και υπό τις πλέον αντίξωες συνθήκες, επιδεικνύει αντανακλαστικά και την απαραίτητη ωριμότητα και ετοιμότητα να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας κανονικότητας. Σε αυτό το αβέβαιο και μετεχνιακό οικονομικό περιβάλλον, εξαιτία της πανδημικής κρίσης, όχι μόνο ξεπερνάει τον σκόπελο, αλλά τίθεται με ισχυρό αποτύπωμα απέναντι σε μια σειρά αποζητήματα με παγκόσμιες διαστάσεις στο οικονομικό και αναπτυξιακό πεδίο, η αντιμετώπιση των οποίων θα προσδιορίσει και την πορεία και τη θέση της χώρας στην παγκόσμια οικονομικοπολιτική σκηνή. Με στοχευμένες ενέργειες έχει ξε... κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών και τα αποτελέσματα είναι πλέον ορατά. Η Ελλάδα βρίσκεται στο κάδρο των διεθνών εξελίσσεων όσον αφορά το επιχειρήν ...και έχει κατακτήσει μια σημαντική θέση στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Αμερικανικές επιχειρήσεις σχεδιάζουν το μέλλον του στη χώρα μας... ...και αναπτύσσονται συνεργασίες στον ψηφιακό τομέα και επενδύσεις σε ενέργεια και υποδομές... ...διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία στο ελληνικό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Η συγκυρία που βρισκόμαστε είναι κομβικής σημασίας ως χώρα... Έχουμε μπροστά μα μια μοναδική ευκαιρία, την οποία οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε, αξιοποιώντα χρηματοδοτικού μηχανισμού και κλειδώνοντα μια σειρά μεταρρυθμίσεων με βασικέ προτεραιότητε την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση και τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή εποχή. Η επιχειρηματική κοινότητα αποτελεί τον ασφαλή και αξιόπιστο συνοδοιπόρο του θεσμικού πλαισίου, ώστε σε αυτή την προσπάθεια και με πλήρη αντίληψη των αναγκών να προχωρήσουμε συντεταγμένα σε αυτές τις ενέργειες που εναρμονίζουν τους οικονομικούς στόχους με τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Από την πλευρά μας συνεχίζει ο κύριος Μπακατσέλος το μήνυμά του «Ως ελληνοαμερικανικό εμπορικό επιμελητήριο, όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε μέσα από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας το ελληνικό επιχειρήν, την καινοτομία, την νεοφυή επιχειρηματικότητα και προετοιμάζουμε τους Έλληνες επιχειρηματίες να υποδεχθούν τις όποιε νέες προκλήσεις». Αυτό ήταν το μήνυμα. Σύντομο μήνυμα, σύντομο. Πρέπει να πάμε σύντομα. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα. Ξεκινάει η απονομή των βραβείων μα. Το περιμένουμε πώ και πώ. Θέλω να σα πω ότι θα σα παρακαλούσα ξανά να το ξαναπώ: οι παρεμβάσει να είναι σύντομε, ώστε μέχρι τι 11.30 να έχουμε τελειώσει. Και σε συνέχεια τη πολιετού παράδοση των συγκεκριμένων βραβείων που είμαστε όλοι εδώ γι' αυτό σήμερα, ξεχωρίζουμε μία προσωπικότητα που με την παρουσία τη και τη δραστηριότητά τη τιμά το Ενελάδη Επιχειρήν. Στα φετινά Diamonds, θυμούμε τον κύριο Σταύρο Κωνσταντά, διευθύνοντα σύμβουλο τη Εθνική Ασφαλιστική, ω μάνατζερ τη χρονιά. Ο ίδιο μαζί με την ηγετική ομάδα τη επιχείρηση βελτίωσε εν μέσω τη πανδημία τι οικονομικέ επιδόσει τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία τη χώρα μα. Καλούμε λοιπόν τον κύριο Σαρακιώτη να έρθει να δώσει την διάκριση στον κύριο Σταύρο Κωνσταντά. Καλησπέρα σας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο για λογαριασμό της Εθνικής Ασφαλιστικής, την οποία έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ. Κύριε Κτενάθ, εσάς και τους συνεργάτες σας θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί έχετε κάνει αυτό το θεσμό των διαμαντιών της ελληνικής οικονομίας έναν θεσμό κατοχυρωμένο και, και οπωσδήποτε ευδιάκριτο στο επιχειρήν της χώρας μας που βραβεύει την αριστεία και την επιχειρηματικότητα. Η εθνική... Αυτό το βραβείο προφανώς δεν ανήκει μόνο σε μένα, ανήκει σε όλη τη διοικητική ομάδα της εταιρεία, ανήκει σε όλους τους εργαζομένους, ανήκει στους χιλιάδες διαμεσολαβούντες που συμμετέχουν στην εταιρεία και προφανώς στα εκατομμύρια των ασφαλισμένων που έχουν εμπιστευτεί την τύχη τους και τις υποσχέσεις που τους δίνει η Εθνική Ασφαλιστική. Πριν ένα περίπου μήνα, η εταιρεία έκλεισε τα 130 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Στο διάστημα αυτό έχει βιώσει όλα τα Όλε όλες τις και τις ευχάριστες στιγμές του ελληνισμού. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Βρισκόμαστε στη μεταβατική περίοδο της αλλαγής του μετόχου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Όμως, βρίσκεται την εταιρεία με μια πολύ ισχυρή θέση, με βελτιωμένο μερίδιο αγοράς, με πολύ ψηλή κερδοφορία και ύψιστη κεφαλαιακή επάρκεια. Σας διαβεβαιώνω ότι η Εθνική Ασφαλιστική και οι που τόσα χρόνια δείχνουν το ανθρωποκεντρικό τους πρόσωπο και στους ασφαλισμένους, αλλά και σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και το περιβάλλον, θα συνεχίσουν δυναμικά να φέρουν την εταιρεία εκεί που πραγματικά της ανήκει στην πρώτη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε. Ο ελληνικό τουρισμό αποτελεί τον βασικό τομέα για την ομαλή πορεία τη ελληνική οικονομία στην μετα-COVID εποχή. Ελπίζουμε όλοι το φετινό καλοκαίρι να είναι καλύτερο από το πέρσινό και το επόμενο ακόμα καλύτερο. Στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριότητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού συμβάλλει καθοριστικά στην αποκατάσταση των διεθνών τουριστικών ροών προς την χώρα μας. Καλούμε λοιπόν στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Φραγκάκη, Γενικό Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, να παραλάβει τη διάκρισή του από τον κύριο Μαραγκό. Καλησπέρα. Για να κάνω πράξη τη συντομία η οποία μας ζητείτε, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων των στελεχών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για αυτήν την διάκριση. Να πω επίσης πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές της σημερινής βραδιάς και προσωπικά στο Σπύρο τον Κτενά. Μέσα από πολλές δυσκολίες το κατάφερε φέτος πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και να πω ότι θα ήθελα να με επιτρέψετε αυτό το βραβείο να το αφιερώσω και εγώ με τη σειρά μου στους επιχειρηματίες και στους εργαζόμενους, οι οποίοι τους τελευταίους 14 μήνες παλεύουν με μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, με ένα πολύ μεγάλο ρίσκο, αλλά και με πολύ μεγάλη δύναμη, προκειμένου να σταθεί όρθια η μεγαλύτερη βιομηχανία της χώρας, που δεν είναι άλλη από τον τουρισμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε κυρίε και κύριοι. Η Ελβάλ είναι μία από τι κορυφαίε παγκοσμίω εταιρείε παραγωγή αλουμινίου και χαλκού. Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη στου σωλήνε χαλκού, ενώ έχει εδραιώσει τη θέση τη μεταξύ των κορυφαίων βιομηχανιών έλαση αλουμινίου παγκοσμίω. Διαθέτει πάνω από 80 χρόνια εμπειρία και τεχνογνωσία, ισχυρή παραγωγική βάση με 16 συγκεκριμένα εργοστασιακές μονάδες και εργασία, η εμπορική παρουσία σε πάνω από 100 χώρε. Θα καλέσουμε στο βήμα τον κύριο Σπύρο Κοκόλη, Chief Financial Officer της Ερβάλ ενώ το βραβείο θα απονείμει ο κύριος Αθανάσιος Σαβάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. αρχικά να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Σπύρο Κτενά και την New Times Publishing για αυτή την αξιόλογη διοργάνωση που κάνει για μία ακόμα χρονιά. Για μα, στην Ελβάλ Χαλκόρ, ήταν ένα έτο ορόσημο το προηγούμενο. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία μια σημαντική επένδυση ύψου 150 εκατομμυρίων ευρώ και θέσαμε σε λειτουργία το πιο σύγχρονο τετραπλό θερμό έλαστρο σε βιομηχανία αλουμινίου σε όλο τον δυτικό κόσμο. Παράλληλα, καθώ αντιδράσαμε άμεσα και λάβαμε τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα, Προστατέσαμε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μα και ταυτόχρονα την απρόσκοπτη λειτουργία τη εταιρεία. Κάτι που βοήθησε στο να έχουμε πολύ καλή πορεία και ισχυρή κερδοφορία. Αξιοποιήσαμε τι δυνατότητέ μα και ξεπεράσαμε τον ανταγωνισμό το διεθνή με αύξηση όγκου στο χαλκό και πολύ μικρή μείωση στο αλουμίνιο. Το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, αν συνυπολογίσουμε ότι η κατανάλωση στην Ευρώπη έπεσε πάνω από 10% την προηγούμενη χρονιά. Έχοντα σταθερή στρατηγική επενδύσεων, όραμα για τη βιομηχανία στην Ελλάδα και υψηλή ποιότητα και εξειδίκευση ανθρώπινο δυναμικό, καταφέραμε να αποδείξουμε για άλλη μια φορά ότι η Ελλάδα, όταν θέλει, μπορεί. Η επόμενη μέρα τη πανδημία μα βρίσκει στρατηγικά τοποθετημένου για να αναπτυχθούμε πολύ περισσότερο, να αξιοποιήσουμε την ανάπτυξη τη ζήτηση, τι διεθνεί μεγατάσει, οι οποίε είναι και κυκλική οικονομία, για την ενεργειακή μετάβαση, για την κλιματική ιδιαιτερότητα και την ηλεκτροκίνηση. Κλείνοντα, θα ήθελα να σημειώσω ότι για μα το βραβείο αυτό είναι μια επιβράβευση του εταιρικού μα οράματο, τη στρατηγική μα και τη αδιάκοπη προσπάθεια ετών. Επιβραβεύει την ομαδικότητα και αφοσίω των ανθρώπων μα οι οποίοι στηρίζουν με πεθυνότητα και στη συνεχή ε, ανάπτυξη της Ελβάλ Χαλκόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα συνεχίζουμε με μια εταιρεία πρότυπο στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Μιλάμε για την Αθήντεα. Στα 16 χρόνια λειτουργίας της, έχει δημιουργήσει υπερσύγχρονα διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, επενδύοντας σε τεχνολογία εχμής και στις πιο εξειδικευμένες διαγνωστικές μεθόδους με φροντίδα και σεβασμό στις ανάγκες των ασθενών. Η επιχείρηση βραβεύεται για την αδιάλειπτη ανάπτυξή της στους ταχύς ρυθμούς ανόδου των οικονομικών της επιδόσεων, τη συνεχή επενδυτική της πολιτική, καθώς επίσης και για την συνεχή της προσφορά σε κοινωνικό επίπεδο. Η επιχείρηση απέδειξε ότι συνδυάζει την ανάπτυξη με το όραμα και το κοινωνικό έργο. Καλείται λοιπόν στο βήμα ο κύριος Θεόδωρος Καρούτζος, Διευθύνων Σύμβουλος της Αθήντα Ελλάδος και την απονομή θα κάνει ο κύριος Χασάπης. Εξαιρετικά χαρούμενο γιατί μετά από πολύ καιρό έχω τη δυνατότητα να, δω πολλά οικεία πρόσωπα σε μια άρτια οργανωμένη εκδήλωση. Κύριε Κτενά, πολλά πολλά μπράβο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ξέρετε, πριν αρκετά χρόνια ρώτησαν έναν διάσημο πυγμάχο, τον Μάικ Τάισον, για όσου το γνωρίζετε, εάν θεωρεί ότι οι αντίπαλοι του, προκειμένου να τον αντιμετωπίσουν, έχουν κάποιο πλάνο. Και είπε, βεβαίω, έχουν κάποιο πλάνο, μέχρι να φάνε την πρώτη γροθιά. Μετά τα ξεχνάνε όλα και το πλάνο πάει περίπατο. Και τη φάγαμε τη γροθιά μας, όλοι μας, την προηγούμενη χρονιά. Άρα το ζητούμενο ήταν να μην χάσει το πλάνο σου. Και στην Αφίδα δεν το χάσαμε. Και το 2020 ανοίξαμε καινούρια κέντρα, Υπεραιτώντα το όραμά μα για προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγεία σε όλους του πολίτε, επενδύσαμε σε ιατρικό εξοπλισμό υψηλή τεχνολογία προ όλου του πολίτε, υιοθετήσαμε συστήματα ασφαλεία και υπηρεσίε ασφαλεία, τέτοιες που παρέχουν ένα πλέγμα προστασία για τον εξεταζόμενο, επιταχύναμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό τη εταιρεία. Οπότε, με πολύ μεγάλη χαρά. Παραλαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα, καθώς η Αφιντέα με 16 χρόνια παρουσίας έχει πάθος για την υγεία, υπηρετώντας την ανθρώπινη αξία. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστούμε κι εμείς. Συνεχίζουμε στην yeah. Diamonds, διαμάντια του ελληνικού επιχειρήν. Είμαστε όλοι εδώ, στο κτήμα Γαλάσιο, να πούμε και που είμαστε. Έτσι. Περνάμε και έτσι ωραία, καλά τα είπε. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να βγούμε έξω, εσείς όλοι γνωρίζεστε μεταξύ σας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι αρχίζουμε να πηγαίνουμε προς την κανονικότητα και να βλέπουμε τους ανθρώπους που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους που έχουν ξεχωρίσει. Αλλά πάμε παρακάτω, γιατί πάμε το ξαναλέω σύντομα θα πρέπει, πρέπει να, να, να το τοποθετούμαστε. Η Synergy Holdings λοιπόν αποτελείται από την Σολυνουργία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης. Η Σολυνουργία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλιβα για τον τομέα του πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κύλων τμήματων χάλιβα για τον κατασκευαστικό τομέα. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύως και τηλεπικοινωνιών, καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς. Καλείται στο βήμα ο κύριος Αλέξανδρος Μπένος, Chief Financial Officer της Synergy Holdings, ενώ την απονομή θα κάνει ο κύριος Γιάννης Σμυρλής. Καλησπέρα για από μένα. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την New Times Publishing για την πρόσκληση και ειδικά τον κύριο Κτενά για το ιδιαίτερο αυτό βραβείο. Είναι αλήθεια ότι, όπως είπε ο προηγούμενος ομιλητής, το 2020 άρχισε με μια πολύ δυνατή μπουνιά σε όλους μας. Βέβαια, είναι πολύ πιο σημαντικό να σκεφτούμε πρώτα απ' όλα το κόστος σε ανθρώπινες ζωές και μετά την επίπτωση πάνω στη, στα οικονομικά στοιχεία. Αυτό που κατορθώσαμε στη Energy και στις δύο εταιρείε μας είναι να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, να προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό μας το οποίο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να αριστεύουμε παγκοσμίω. Ε, απλά σημειώνω ότι η Synergy έχει πάνω από το 85% του κύκλου εργασιών της είναι εξαγωγικό, άρα είναι μια εταιρεία η οποία στηρίχθηκε για τα προηγούμενα τουλάχιστον 50 χρόνια στην εξωστρέφεια και θα συνεχίσει να κάνει το ίδιο στηρίζοντα από τη μια μεριά του νέου ανθρώπου, του νέου επιστήμονε, του Έλληνε που θέλουν να παραμείνουν είτε και να επιστρέψουν στην Ελλάδα, και από την άλλη το να συνεχίσει το επενδυτικό μα πρόγραμμα, το οποίο άρχισε εδώ και μια δεκαετία σε πολύ δύσκολε περιστάσει, όπω όλοι γνωρίζουμε, και έφερε τα εργοστάσια όλων των επιχειρήσεών μα να είναι πραγματικά ορισμένα από τα αρτιότερα εργοστάσια παγκοσμίω. Το βραβείο βεβαίω δεν το παραλαμβάνω εγώ προσωπικά, το παραλαμβάνω για όλου του εργαζόμενου τη Ολυμπουργία και των Ελληνικών Καλωδίων. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, διότι έρχεται λίγε μέρε μετά την ολοκλήρωση του πολύ μεγάλου και συμβολικού έργου τη διασύνδεση, τη ηλεκτρική διασύνδεση τη Κρήτη με την Πελοπόννησο, το οποίο ολοκληρώθηκε πριν λίγε μέρε και ηλεκτρίστηκε μόλι πριν από μια εβδομάδα. Ευχαριστώ και πάλι. Βγάλαμε και είδηση. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τώρα με την εταιρεία Gizelis Robotics, η οποία προσφέρει στην παγκόσμια βιομηχανία υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Έχοντας συνάψει συνεργασίες με τις κορυφαίες εταιρείες κατασκευής ρομπότ στον κόσμο, προσφέρει λύσεις για οποιαδήποτε ανάγκη αυτοματοποίησης. Εάν αναζητάτε έναν επιχειρηματία που εκπροσωπεί την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση στη χώρα μας, Τότε αυτό είναι και τον καλό εδώ, ο κύριο Ευάγγελο Γκυζελή, μεταξύ άλλων είναι και άλλοι από εσά, αλλά θέλω να έρθετε στο βήμα. Είναι ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Γκυζέλη Robotics Και καλώ τον κύριο Αλκυβιάδη Καλαμπόκη, τον πρόεδρο συνδέσμου εξαγωγέων Κρήτη, για να δώσει την βράβευση. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια στον κύριο Σπύρο Χτενά για την άψογη διοργάνωση και την πρωτοβουλία. Ζούμε στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης, των έξυπνων εργοστασίων, της ψηφιοποίησης. Αποστολή της Γκιζελής Robotics είναι η επιτυχή μετάβαση της παραγωγικής βιομηχανίας στην εποχή αυτή. Είμαι βαθιά υπερήφανος που ηγούμε μια τόσο καινοτόμως εταιρείας, η οποία βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι επανδρομένη από Έλληνες μηχανικούς. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Να συνεχίσουμε, όμως, Ευλαβία. Η Teleperformance Hellas είναι η πρώτη εταιρεία που εισήγαγε το Κέντρο Επαφών ως υπηρεσία outsourcing στην τοπική αγορά. Παραμένει, μάλιστα, ο αδιαφυσβήτητος τοπικός ηγέτης μέχρι και σήμερα. Το 2004 άρχισε να γίνεται ένας μεγάλος πολυγλωσσικός μηχανισμός, οργανισμός, για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, εξυπηρετώντας πάνω από 140 αγορές σε 40 χώρες και διαλέκτους. Απασχολεί μάλιστα, αυτό είναι μεγάλο το, το νούμερο, 10.500 άτομα από 109 εθνικότητες. Θα μας μιλήσει λοιπόν για αυτό Έχουμε, να σας πω, πρέπει να δω και τις σημειώσει μου. Ε, έτσι. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζεκάκης. Είναι ο Business Development Manager της Teleperformance και βεβαίως το βραβείο θα το, 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 το απονείμει ο κύριος Σαβάκης. Είναι εδώ. Αποχώρησε. Αποχώρησε. Απέταγε. Δεν τον προλάβαμε. Ποιος μας έλεγε αν θα πάρει βραβείο, αν του το δώσουμε, να μας το ξαναφύσει πίσω. Προχωράμε λοιπόν Θα πάμε τώρα στην επιχείρηση BSS Το βραδείο Να σας το δώσω εγώ <laughs> Να σας το δώσω εγώ Μόνο μια κουβέντα εκ μέρου τη διοίκηση και των 10.500 ανθρώπων που δουλεύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την New Times ε, όλου σα. Εμεί σα ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα στην επιχείρηση BSS, η οποία διπλασίασε μέσα σε τρία έτη τον κύκλο εργασιών της, διατηρώντας υψηλή κερδοφορία και απόλυτη επιχειρηματική υγεία. Συμμετείχε σε 97 περιπτώσεις λειτουργικής αναδιάρθρωσης εν λειτουργία επιχειρήσεων, έχει χειριστεί χρηματοδοτήσεις για το πελατολόγιο της ύψου άνω των 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίω, με σε ζαλάδα, αποτελώντα έτσι βασικό παράγοντα της επιχειρηματική κοινότητα στον τομέα των χρηματοδοτήσεων. Αύξησε κατά 123% τι υπηρεσίε ανεξάρτητη οικονομική διεύθυνση και καλούμε στο βήμα τον κύριο Ευστάθιο Λιακόπουλο, ιδρυτή και διευθύνων σύμβουλο τη BSS. Και τώρα δώστε μου λιγάκι να δω ποιος θα το βραδείο θα το δώσει ο κύριος Κωνσταντίνος Γιαννίδης, πρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Επιμελητηρίου. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι όσο μεγαλώνουν οι προκλήσεις, η ελληνική οικονομία έχει όλο και περισσότερο ανάγκη από υγιείς και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις και αυτό σημαίνει ότι η σημερινή εκδήλωση της βράβευσης των διαμαντιών της ελληνικής οικονομίας μας γίνεται ακόμα περισσότερο σημαντική. Αισθανόμαστε ως Building Solid Success ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαστε εδώ σήμερα έπειτα από 27 έτη διαρκούς παρουσίας δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία ταυτόχρονα αισθανόμαστε να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η ευθύνη μα για να μπορέσουμε και εμεί να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε ώστε όλο και περισσότερε επιχειρήσει να είναι μαζί μα, όλο και περισσότερε ελληνικέ επιχειρήσει να είναι διαμάντια τη ελληνική επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι ο ρόλο τη BSS μέσα από τι υπηρεσίε τη, τη συμβουλευτική, τη οργάνωση, τη ανάπτυξη, τη οικονομική διεύθυνση, να βοηθήσει τον Έλληνα επιχειρηματία να μην αισθάνεται μόνο του σε αυτό το τετάνιο έργο. Αυτό ήταν το όραμά μου. Αυτό επιτελούμε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά όλο και καλύτερα. Τέλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω του πελάτε μου, πολλούς από αυτού είστε εδώ σήμερα, του συνεργάτε, τα στελέχη μα, όσου μα έχουν βοηθήσει να μπορούμε να παρευρισκόμαστε, να βραβευόμαστε και να σα διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε μαζί στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Με παρουσία στην Αθήνα, το Βόλο και το Λονδίνο, η εταιρεία NEPA Economic Consulting έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο παροχής φορολογικών, λογιστικών και συγκεκριμένα λογιστικών υπηρεσιών σε έναν πολύ μεγάλο κύκλο επιχειρήσεων. Καλείται στο βήμα για να παραλάβει το βραβείο του ο κύριος Κωνσταντίνος Πατήρης, Διευθύνων Σύμβουλος της NEPA. Και τη βράβευση θα την κάνει ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου Προέδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Καλησπέρα σε όλου. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι για μια ακόμα φορά μαζί σα. Η NEPA Economic Consulting συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στο θεσμό των διαμαντιών τη ελληνική οικονομία και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που αναγνωριζόμαστε και εμεί μεταξύ των βραβευόμενων, ω ένα από τα διαμάντια τη ελληνική οικονομία. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Κτενά για τη δημιουργία του ισχυρού αυτού δεσμού και να συγχαρώ και τι υπόλοιπε εταιρείε διαμάντια τη ελληνική οικονομία που βραβεύονται σήμερα εδώ γιατί η οικονομία αναπτύσσεται με υγιείς εταιρείε, πόσο μάλλον μέσα σε απρόβλεπτες για όλους μας συνθήκε συνθήκες της πανδημίας που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Η ΝΕΠΑ είναι η σύγχρονη εξειδικευμένη λογιστική εταιρεία που λειτουργεί ως οικονομικός σύμβουλος με στόχο να συμβάλλει και να συνδράμει ουσιαστικά με το ανθρώπινο δυναμικό και τους συνεργάτες της στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων τέσσερι είναι οι βασικοί άξονε που κινούμαστε προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη. Ψηφιακό μετασχηματισμό, επένδυση στη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού μα, εταιρική διακυβέρνηση, πράσινη ανάπτυξη. Τα τέσσερα αυτά βασικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την υψηλή κατάρτιση του προσωπικού μα, μεταφέρονται στου πελάτε μα καθημερινά μέσα από μια συνδυαστική συμβουλευτική εστιασμένη στι διακριτές ανάγκε κάθε επιχειρηματία, ώστε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον πελάτη, ο οποίο αποτελεί το σημείο αναφορά τη εταιρεία μα. Το σημερινό βραβείο θα ήθελα για μια ακόμα φορά να το αφιερώσω στους εργαζόμενούς μας, οι οποίοι πραγματικά συνέβαλαν σε ένα απίστευτο τιτάνιο αγώνα που ζούμε από το Μάρτιο και μετά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε με τα βραβεία μας. Για να είμαστε πιο γρήγοροι θα λέμε πρώτα τα ονόματα και στη συνέχεια θα παρουσιάζουμε. Καλούμε λοιπόν στο βήμα τον κύριο Παναγιώτη Παπά, ιδιοκτήτη της Mega Guard... Είναι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας μετά από 26 χρόνια λειτουργίας. Λειτουργεί σε διόκτητες εγκαταστάσεις χιλίων τετραγωνικών μέτρων, ενώ διαθέτει υποκαταστήματα σε πολλές μεγάλες πόλεις της χώρας. Έχει αναπτύξει στόλο 96 και πλέον αυτοκινήτων εξοπλισμένων με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που τις επιτρέπουν να βρίσκεται άμεσα και αποτελεσματικά δίπλα στους πελάτες της. Να έρθει για τη βράβευση παρακαλώ ο κύριος Σαρακιώτης. thank mm -hmm. Είναι μεγάλη χαρά και προνόμιο να παραλαμβάνω αυτό το βραβείο σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο και του συνεργάτε του για την όμορφη εκδήλωση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, και ακόμα και αυτή που διανύουμε φυσικά. Εκ μέρου του ομίλου και των εταιριών μα και των χιλιάδων υπαλλήλων μα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μετά από 27 χρόνια παρουσία, βλέποντα και κάποιου από εσά και πελάτε είναι μεγάλη χαρά αυτό το, η εκδήλωση τη Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, θα μιλήσουμε τώρα για μία εκπληκτική κυρία του ελληνικού επιχειρήματο. Και δεν είναι τυχαίο που τη αποδίδεται το χαρακτηρισμό εκπληκτική. Πρόκειται για την κυρία Αναστασία Καραλιοπούλου. Τεράστια λοιπόν βιομηχανικά έργα, πολύπλοκες κατασκευές γερανών λιμανιών, μεγάλα ενεργειακά projects, με το κλειδί στο χέρι μάλιστα, ανέγερση αεριοστροβίλων, είναι ορισμένα από τα αντικείμενα της Σόλεργον, το τιμόνι της οποίας κρατά η κυρία Αναστασία Καραλιοπούλου. Η ίδια έχει κάνει πράξη την αρχή, όλα τα πράγματα είναι δύσκολα πριν, έχει, πριν καταστούν εύκολα. Η κυρία Καραλιοπούλου τιμά την ελληνική επιχειρηματικότητα τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Καλείται ο πρόεδρο του ελληνογερμανικού επιμελητηρίου να δώσει τη συγκεκριμένη διάκριση στη Διευθύνουσα Σύμβουλο, την κυρία Καραλιοπούλου. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ που συμμετέχουμε και φέτος σε αυτή την ωραία διοργάνωση. Ευχαριστούμε τον κύριο ε, Κτενά που τιμά στο πρόσωπό μας και στα πρόσωπα όλων των ελληνικών εταιριών, το ελληνικό επιχειρήν που έχουν αξιόλογους οικονομικούς δείκτες. δικό μας αντικείμενο είναι η βιομηχανοποίηση, κατασκευές ε, και τα τεχνικά έργα σε δηληστήρια, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και στη βιομηχανία. Όλε οι κατασκευέ που βλέπετε στο βίντεο έχουν γίνει στο εργοστάσιο τη εταιρεία μα στη Δυτική Μακεδονία. Στο βίντεο, επίση, βλέπετε του ανθρώπου του πεδίου, τη πρώτη γραμμή, να εκτελούν ένα έργο. Γιατί είναι αυτή η χαρά που μα προσφέρει η δική μα η δουλειά. Αυτή είναι η ικανοποίησή μα. Να ξεκινάμε από ένα σχέδιο, από ένα χωράφι, από δύο κιλά σίδερο και πέντε μέτρα καλώδιο, και να παράγουμε ένα ολοκληρωμένο έργο, κάτι που δουλεύει αυτό είναι και ο ρόλο τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και της παραγωγή. Να δημιουργεί ασφαλείς θέσει εργασίας, να έχει συνέχεια, προοπτική, να δρά με κοινωνική ευθύνη και να συμμετέχει στι κοινωνίε με τι οποίε αλληλεπιδρά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ψυχή τη εταιρεία μα και το διευθυντή μα έργων και ονομαστικά το Φάνη, τον Τάσο, το Μιχάλη, το Βασίλη, την Κατερίνα, το Στέλιο, το Δημήτρη, τον Άκη και τους λοιπούς μάχημους της πρώτης γραμμής και του Μπαθ Ξέρουν αυτοί. Επειδή ο τόπος μας είναι μικρός, αλλά μας παραδόθηκε με συνέχεια, γι' αυτό και εμείς συνεχίζουμε. Προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καλά. Καλούμε τώρα στο βήμα την κυρία Ανούς Τζιρακιάν, αντιπρόεδρο του Δέλτα Σίγμα και διευθύνουσα σύμβουλο της Europa Profile και για την βράβευση τον κύριο Κωνσταντίνο Πατήρη, διευθύνων σύμβουλο της ΝΕΠΑ. Με το νέο επενδυτικό της πρόγραμμα, η εταιρεία Europa, Profile, μέλος του ομίλου Τζιρακιάν, ανοίγει καινούριε ορίζοντες η Europa είναι η πρώτη εταιρεία που συνέδεσε το όνομά της με την επώνυμη ζήτηση ενώ βαδίζει σταθερά στο δρόμο της εξωστρέφειας με στόχευση στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και της Αμερικής. Στην Ευρώπη Ευρώπα, παραλαμβάνω πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα αυτό το βραβείο, το τρίτο κατά σειρά, διότι επισφραγίζει τη διαρκή μας προσπάθεια για αριστεία σε όλα τα επίπεδα, αλλά και το σεβασμό που δείχνει η εταιρεία μας στη χώρα, στους εργαζομένους, αλλά και στους πελάτες μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε όλες τις βραβευτείς σας εταιρείε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπότιτλοι Ήρθα, επέστρεψα. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Diamonds. Εδώ είμαστε. Ο Αντώνης Κοσάρης. Και ποιος θα, τον βραβεύσει. Θα τον βραβεύσει, θα τον βραβεύσει. Ο κύριο Σαρακιώτη θα, θα βραβεύσει τον κύριο Κοσάρη. Αλλά να μιλήσουμε όμω λίγο για τον κύριο Κοσάρη, τη Power Health Ελλάς, η οποία είναι μια αμυγό ελληνική εταιρεία, η οποία ηγείται στον χώρο των φυσικών συμπληρωμάτων διατροφή στην Ελλάδα, κατακτώντα τα τελευταία χρόνια όλο ένα και πιο σημαντική παρουσία στην παγκόσμια αγορά. Παρόλο τον έντονο ανταγωνισμό από τις εκάστοτε πολυεθνικές εταιρείε, καταφέρνει να ανταπεξέρχεται πλήρω και να αποκτά ισχυρή θέση στο εξωτερικό, καταλαμβάνοντας μεγάλα μερίδια αγορά σε πάνω από 15 χώρε. Καλείται λοιπόν στο βήμα ο κύριο Αντώνη Κοσάρη και βεβαίω την τράβεση θα την κάνει ο κύριο Σαρακιώτη. Καλησπέρα σε όλους. Το 2020 ήταν για όλους μας μια πραγματικά πολύ δύσκολη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, με ευελιξία, γρήγορες και σωστές αποφάσεις, καταφέραμε να τρέξουμε με ένα διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης, καταφέραμε να βελτιώσουμε όλους τους οικονομικούς μας δείκτες, να διπλασιάσουμε τις χώρες στις οποίες εξάγουμε τα προϊόντα μας και το σημαντικότερο να αυξήσουμε κατά 21% τις θέσεις εργασίας στην επιχείρησή μας. Σε, στους ανθρώπους λοιπόν της Power Health θα αφιερώνω το σημερινό βραβείο, όπως και όλα τα βραβεία, γιατί πραγματικά με τις καθημερινές τους προσπάθειες δημιουργούν υπεραξία στην εταιρεία μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν και συνεχίζουμε. Καλείται στο βήμα ο κύριος Γιώργος Πίγκος, Διευθυντής Εξαγωγών του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη και ο κύριος Λευτέρης Πέτσα, Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Επιχειρήσεων UniPharma Intermed. Ο Όμιλο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτι βραβεύεται σήμερα για την αδιάλειπτη χρηματοδότηση του φιλόδοξου επενδυτικού του σχεδίου. Μόνο στο ιστορικό εργοστάσιο τη Γιουνιφάρμα υλοποιούνται επενδύσει ύψου 20 εκατομμυρίων ευρώ, καθώ επίση και για τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του ομίλου, τα οποία καταγράφουν εντυπωσιακή άνοδο. Τεράστια είναι και η κοινωνική του πρόσφορα κατά την περίοδο τη πανδημία. Τη βράβευση θα την κάνει ο κύριος Νίκος Γιαννίδης, αντιπρόεδρος του Ελληνοκινέζικου Ελληνο Επιμελητηρίου. Καλησπέρα για από μένα. Εκ μέρου του ομίλου φαρμακευτικών επιχειρήσεων Τσέτη, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για ακόμη μια χρονιά α, uh, τη New Times Publishing και τον κύριο Κτενά προσωπικά για αυτή τη βράβευση, που γίνεται έτσι στο πλαίσιο αυτή τη εξαιρετική εκδήλωση για μάτια τη ελληνική οικονομία 2021. Ε, uh, σε όλου. Uh, είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο να βλέπουμε τόσε ελληνικέ επιχειρήσει σε, μια, σε αυτή την εκδήλωση. Επιχειρήσει οι οποίε μοχθούν καθημερινά, προσπαθούν, παράγουν, επενδύουν στην Ελλάδα το 2021. Και από την τελευταία φορά που είχα την τιμή να παραλάβω το αντίστοιχο βραβείο το 2018, τότε που η Ελλάδα έβγαινε από μια πολύ δύσκολη περίοδο μακρόχρονης κρίσης και εξοδοτικών οικονομικών μέτρων, έτσι και φέτος, μια εξίσου πολύ δύσκολη περίοδο για διαφορετικούς λόγους, έτσι δίνουμε όλοι το καλύτερο μας αυτό. Uh, ο όμιλο φαρμακευτικών επιχειρήσεων Τσέτη, Unifarma και Intermed δηλαδή, ε, πορεύονται δυναμικά έχοντα ότι μόνοι του τι κυρίε Ιουλία και Ειρήνη Τσέτη και έχοντα μια πολύ βαριά κληρονομιά του αίμνη του Κλέον Τσέτη, ο οποίο ε, είχε οραματιστεί α, τότε μια πολύ σύγχρονη φαρμακομηχανία, η οποία θα παρήγαγε καινοτόμα προϊόντα για να καλύπτει τι ανάγκε του σύγχρονου ανθρώπου. Α, αυτό το βραβείο είναι έτσι, μια αναγνώριση των προσπαθειών μας, αλλά και ευθύνη για το μέλλον. Ε, Συγχαρητήρια σε όλους. Συνεχίζουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, Συνεχίζουμε με τα βραβεία μας. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Στέλιο Λιάπη, αντιπρόεδρο του Ομίλου Πιφασίν και τον επικεφαλής του New Times, τον κύριο Σπύρο Κτενά για τη βράβευση. Ο Πιφασίν είναι μία από τι τρει μεγαλύτερε χονδρεμπορικέ συνεταιριστικέ φαρμακευτικές επιχειρήσει στην Ελλάδα, περιλαμβάνεται στη λίστα με τι 50 μεγαλύτερε ελληνικέ εμπορικέ επιχειρήσει όλων των κλάδων με 20 εκατομμύρια ευρώ, ίδια κεφάλαια, 850 εξυπηρετούμενα φαρμακεία και χαρτοφυλάκιο 20.000 κωδικών. Χαίρετε. Εκ μέρου του Πυραϊκού Φαρμακευτικού Συνεταιρισμού, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή και εσά, κύριε Εκτενά, που είχατε την τιμή να μου δώσετε το, το βραβείο. Τα είπαν οι προλαλήσαντε ε, μέσα στι κορυφέ ε, ε, επιχειρήσει. 40 χρόνια ζωή, 850 ή 1000 πελάτη με εξυπηρετούμε. Η πορεία ανάπτυξή μα βασίζεται στην καινοτομία και τη διαχείριση των σχέσεων ημών με όλα τα σχετιζόμενα μέλη. Καταφέραμε να είμαστε μέσα στι κορυφαίε φάρμακα-ποθήκες στην Ελλάδα με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξη και αύξηση θέσεων και βελτίωση συνθηκών εργασία. Στοχεύουμε για το μέλλον ανάπτυξη, ούτω ώστε να πλασαριστούμε προνομιακά στο νέο σκηνικό της αγοράς το οποίο προβλέπουμε αξιοποίηση ψηφιακής τεχνολογίας, έχοντας πάντα στο κέντρο τον άνθρωπο, είτε αυτός είναι πελάτης, είτε εργαζόμενος, είτε, είτε συνεργάτης. Με υγεία και πρόοδο να ξαναβρεθούμε και του χρόνου στην ίδια εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η Ήγβια είναι παγκοσμίως κορυφαίος πάροχος Δεδομένων υγεία, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώ και κλινικών μελετών, και προωθεί την ανάπτυξη νέων θεραπείων και τη βελτιστοποίηση λύσεων που προάγουν την υγεία των ασθενών. Η ανάπτυξη τη ΣΥΚΒΙΑ το 2020 σηματοδοτήθηκε από την έναρξη τη λειτουργία στη χώρα μα τριών νέων hubs, επένδυση ύψου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Καλείται στο βήμα για να μα μιλήσει η κυρία Ευγενία Τρίμη. Supplier Services and Offering Director της ΙΚΔΙΑ Ελλάς, ενώ τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της BSS Ευστάθιος Λακόπουλος. Θα δώσει το, το βραβείο ο κύριο Σπύρος, κτενάς. Θα παραλάβει το, το βραβείο αργότερα. <συμή> εντάξει. Συνεχίζουμε. <συμή> Όχι. Α, εντάξει. Συμβαίνουν αυτά όταν είμαστε ζωντανά. <συμή> Καλησπέρα σα. Εκ μέρου του Γενικού μα Διευθυντή κ. Κωστάρα, που δυστυχώ δεν μπορεί να είναι μαζί μα σήμερα, και τη ομάδα τη IQVIA, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την τιμητική διάκριση. Η IQVIA είναι παγκοσμίω ο κορυφαίο πάροχο δεδομένων υγεία, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και κλινικών μελετών. Πρακτικά, προωθούμε την ανάπτυξη νέων θεραπείων και τη βελτιστοποίηση λύσεων που προάγουν την υγεία του ασθενού. Όπω προαναφέρθηκε, το 2020 ήταν για μα ένα έτο σταθμό, ακριβώ χάρη στην δημιουργία αυτών των τριών νέων hubs στην Ελλάδα. Το Technology Hub, που εξυπηρετεί πελάτε τη IQVIA σε όλο τον κόσμο. Το Health Economics Hub και το Management Consulting Hub, που εξυπηρετούν πελάτε τη IQVIA στην Ευρώπη. Πραγματικά, η λειτουργία αυτών των νέων hubs ε, χρειάζεται μια συνολική επένδυση από μέρου μα τη τάξη των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίω, αλλά πρωτίστω, και το θεωρώ πραγματικά πολύ σημαντικό, μα βοηθάει να κάνουμε πραγματικότητα το brain gain. Γιατί μέσα από αυτά τα τρία hubs έχουμε καταφέρει να προσλάβουμε Έλληνε του εξωτερικού και να έρθουν να δουλέψουν μαζί μα. Χάρη λοιπόν σε αυτέ τι επενδύσει, καταφέραμε το 2020 να αυξήσουμε τι θέσει εργασία κατά 35%, να μεγαλώσουμε την οικογένεια της IQ via με 50 νέους ανθρώπους μέσα στο 2020, που δεν ήταν και η πιο ε, φυσιολογική, θα έλεγε κανεί, χρονιά και επιπλέον 25 νέους ανθρώπους μόλις το πρώτο εξάμεινο του 2021. Πέραν αυτών και με τη δραστηριότητά μας στην προσέλκυση ξέρων επενδύσεων για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, αλλά και στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, ώστε να εγκριθούν από τον FDA και να μπορούν να εξάγουν στις ΗΠΑ, που είναι ίσως η μεγαλύτερη φαρμακευτική αγορά, κάνουμε πράξη την υποστήριξή μας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ουσιαστικά, η αναγνώριση της δραστηριότητα μας όλα αυτά τα χρόνια είναι αυτό που μας βοηθάει και μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε. Γι' αυτό και οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους πελάτες μας και στους συνεργάτες μας που με την υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια μας βοηθάνε να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτή είναι και η υπόσχεσή μας, να συνεχίσουμε το έργο μας και να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλείται στο βήμα τώρα ο κύριος Μίλτος Αγιούπ, ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου της Προσυφαπέ, για να παραλάβει το βραβείο του. Έτσι. Και... Λοιπόν, ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής είναι σήμερα ο μεγαλύτερος, πιο σύγχρονος και δυναμικά αναπτυσσόμενος όμιλος εταιρεών εμπορίας και διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που εστιάζει στις σύγχρονες ανάγκες του φαρμακείου. Για τη βράβευση καλούμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Συνεχίζοντας λοιπόν η εμπνευσμένη επιχειρηματική πρωτοβουλία μιας μικρής ομάδας οραματιστών φαρμακοποιών ήταν η κινητήριος δύναμη για τη χάραξη μιας σταθερά επιτυχούς πορείας ενός ομίλου που αποτελείται από τον προσυφαπέ του Συνφάλιμου Κερκύρα, Στερεάς Ελλάδας και Υπήρου. Καλησπέρα σε όλου και όλου. Ευχαριστούμε και εμεί του διοργανωτέ τη σημερινή πολύ όμορφη εκδήλωση. Ε, όπως όλοι γνωρίζουμε, το 2000 ήταν μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά, όπου όπως ήδη αναφέρθηκε, όλοι μας είχαμε ως κύριο μέλημα καταρχήν να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, ε, το οποίο για το συνεταιρισμό μας, για το προμηθευτικό συνεταιρισμό φαρμακοποιών της Αττικής, ε, σήμερα να μπορεί να φτάνει το κατάλληλο προϊόν υγείας, είτε φάρμακο είτε παραφάρμακο, ε, στο σημείο που χρειάζεται, δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιά όλων μας, τη στιγμή που χρειάζεται και υπό τι κατάλληλε προϋποθέσεις και συνθήκε φύλαξη και μεταφορά. Ε, ε, μάλιστα, με, τις, με γρήγορες αποφάσεις, με προσαρμογή των ε, διαδικασιών μας, με πρωτόκολλα ασφαλείας, με την ένθερμη υποστήριξη των συνεργατών μας, των εργαζομένων μας, καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση ε, και μάλιστα να συνεχίσουμε να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στο κλάδο του χοντρεμπορίου, ε, κλείνοντας με αύξηση του κύκλου εργασιών στα 323 εκατομμύρια ευρώ, ε, με μηδενικό δανεισμό και με πρακτικά μηδενικές επισφάλειες. Ταυτόχρονα, στο ίδιο χρονικό διάστημα που κληθήκαμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και να κρατάμε τα υψηλά μα στάνταρ, ε, είχαμε να απαντήσουμε και σε δύο ειδικότερε προκλήσει που αφορούσαν τον COVID και οι οποίε εκφράζουν ουσιαστικά και το ακόμη περισσότερο ε, και το κοινωνικό κομμάτι του τι πρεσβεύουμε και ω λειτουργία και ω συνεταιρισμό. Η ε, πιο πρόσφατη από αυτέ ήταν η ε, ευνηδιαστική, θα μπορούσε κάποιο να πει, και υποπίεση απέτηση τη πολιτεία να συμμετέχουμε στη διανομή των ε, δωρεάν κρατική δαπάνη δαπάνη self-tests που αποτέλεσε ένα βασικό μηχανισμό ε, για να βγούμε από την καραντίνα του χειμώνα. Ε, κάτι στο οποίο ανταποκριθήκαμε ε, πλήρω, έχοντα διανύμει μέχρι σήμερα 4 εκατομμύρια τέτοια self-tests και χωρί αυτό να επηρεάσει την καθημερινή μα λειτουργία και να θέσει αμφισβήτηση τι θεραπείε ουσιαστικά ε, των ασθενών και των ανθρώπων στι τέσσερι βασικέ περιοχέ δραστηριότητά μα, δηλαδή στην Αττική, στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο και στη Φτιότητα. Και το δεύτερο, το οποίο ίσω είμαστε πιο περήφανοι και είναι και πιο τιμητικό, ήταν ότι απαντήσαμε θετικά στην πρόταση τη πολιτεία να διανύμουμε μέσω τη μονάδα μα στα Ιωάννινα ε, τα εμβόλια κατά του COVID, κατά του SARS-CoV-2. Ε, ένα πολύ απαιτητικό έργο πλευρά εφοδιαστική αλυσίδα με πάρα πολύ ειδικέ συνθήκε ε, φύλαξη και διανομή. Ε, αγκαλιάσαμε αυτή την πρόκληση, ανταποκριθήκαμε με συνέπεια και είμαστε περήφανοι που βάλαμε αυτό το λιθαράκι στο μέτωπο ανοσία που προσπαθεί να χτίσει η χώρα μα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ε, για όλα αυτά τα οποία έχουμε κατορθώσει τη χρονιά που πέρασε και για αυτά που προγραμματίζουμε και τα επόμενα 40 χρόνια. Εφόσον το 2021 είναι η χρονιά που γιορτάζουμε τα πρώτα 40 μα χρόνια, ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν στου ε, μετόχου μα, στου συναδέλφου χρονοκοπιού και μέλη μα, ε, στου συνεργάτε μα εργαζόμενού μα, στι οικογένειε των 320 ανθρώπων που είναι η δεύτερη μα οικογένεια και βέβαια του συνεργάτε μα προμηθευτέ με του οποίου συνεργαζόμαστε για να κάνουμε καλύτερα πράγματα. Και εδώ είμαστε τα επόμενα 40 χρόνια μαζί να βαδίσουμε αυτή τη διαδρομή. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Και συνεχίζουμε. Καλούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Γιαννίδη και τον κύριο Σμυρλή. Η Vitex αποτελεί την πιο καταξιωμένη χρωματοβιομηχανία στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη στο βαλκανικό χώρο. Οι επενδύσεις της στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια περιελάμβαναν τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας παραγωγής χρωμάτων, η οποία την καθιστά ισχυρή στις προκλήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η εταιρεία επιχειρεί να διεισδύσει σε νέες αγορές καταστώντας διεθνές, διεθνώς γνωστό το ελληνικό εμπορικό της σήμα. Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να συγχαρώ την οργάνωση των βραβείων Diamond, τον κύριο Κτενά, παράλληλα και του συντονιστέ που κάνουν πολύ καλό έργο, την κυρία Ρέβη και τον κύριο Παναγόπουλο. η Vitex είναι μία από τι πρωτοπόρε χρωματοβιομηχανίε. Η Vitex, αδελφή Γιανίδη, πρόσφατα, εντό του 2021, βραβεύτηκε ω Best Workplace στην Ελλάδα για το 2021, μια από τις δέκα επιχειρήσεις με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Ε, όπως ξεπεράσαμε τα προβλήματα των μνημονίων του Capital Control, έτσι ξεπερνάμε, ξεπεράσαμε και ξεπερνάμε τα προβλήματα του κορονοϊού ή, ή της πανδημίας, να πούμε. Την πανδημία η εταιρεία μας την πρωτοεφάρμοσε από την επιστροφή από τις άδειες του αυγουστου πέρσι, κάνοντας κάθε εβδομάδα α, α, διάφορα τεστ όπου, α, όταν χρειαζόταν, δηλαδή το rapid test αν χρειαζόταν και το μοριακό. Ε, Ό,τι δαπάνη γινόταν την κάλυπτε αποκλειστικά η εταιρεία μας. Τώρα, όλα τα οικονομικά αποτελέσματα για το 19 και το 20 είναι θετικά, όπως ο τζίρος, οι πωλήσει δηλαδή, η ρευστότητα, η μείωση του δανεισμού, οι επενδύσεις, η έρευνα σε νέα προϊόντα και νέες προτεσίλες, η αύξηση του προσωπικού. Επίσης, το 21 για το πρώτο εξάμεινο πάμε ακόμα καλύτερα από το 20, όπως πήγαμε το 20 καλύτερα από το 19 και ούτω καθεξής. Επίσης τελειώνοντας, να σας αναφέρω από το 1932 που πρωτοξεκίνησε η εταιρεία μας με μονοτικά υλικά από τον πατέρα μου και τους θιούς μου, δεν έχει ούτε μία μέρα απεργία όλες αυτές τις δεκαετίες. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ που μας θυμήσατε να έρθετε και πάντα ό,τι καλύτερο για όλους σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να σας πω... Και είναι κάτι το οποίο το συζητάμε ότι πάντοτε τι μεγάλε επιτυχίε τις κάνουν οι ομάδε, τι κάνουν οι συλλογικότητε. Όχι τα one man ή τα one woman show, αντίστοιχα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλο. Οι δημιουργικέ συνέργειε. Έτσι λοιπόν και το Diamonds of the Greek Economy Forum 2021 είναι αποτέλεσμα μια συλλογική προσπάθεια. Υπάρχει μια ομάδα λοιπόν από πίσω ανθρώπων, οι οποίοι βοήθησαν σήμερα για να βρισκόμαστε όλοι εμείς, εδώ. Έτσι. Έτσι λοιπόν το σημερινό φόρουμ είναι αποτέλεσμα αυτή τη συλλογική προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν. Θα του αναφέρω τα ονόματά του γιατί είναι σημαντικά. Ο Θεόδωρος Τσακάλογλου, ο Διονύσης Βασιλόπουλο, ο Όθων Βασιλόπουλο, η Ειρήνη Πολίτου, η Δήμητρα Μαρινοπούλου, η Ελένη Κουντουριώτη, ο Γιάννη Ποζακίδη, η Μητώ Ποζακίδη και ο Παναγιώτη Αρσλάνογλου. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ένα χειροκρότημα, Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Συνεχίζουμε με τα διαμάντια μας, γιατί τα διαμάντια είναι πατοτινά, το λέει και μια παλιά ταινία, έτσι. Και ένα παλιό τραγούδι επίσης. Λοιπόν, να καλέσουμε στο βήμα την κυρία Έφη Κουτσουρέλη. Θα μας μιλήσει, είναι η αντιπρόεδρος της ACS και της Quest συμμετοχών και θα παραλάβει το βραβείο της από την κυρία Μαρία Θεμελή, την Αντιπρόεδρο τη. Το διαβάζω σωστά. Για να δω. Την πρόεδρο, με συγχωρείτε. Σα υποβίβασα. Την πρόεδρο τη Θεμέλη Communications. Για να δούμε λοιπόν, η ACS μέλο του ομίλου επιχειρήσεων Quest υλοποιεί τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία τη ύψου 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η επένδυση, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έω το τέλο του τρέχοντος έτου, αφορά το νέο logistic hub τη εταιρεία που θα αναπτυχθεί στο Εγάλεο σε έκταση 36.000 τετραγωνικών μέτρων, ενισχύοντα τον πρωταγωνιστικό ρόλο τη ACS στην αγορά των ταχυμεταφορών. Την καλωσορίζουμε λοιπόν την κυρία Εφη Κουτσουρέλη και φυσικά την κυρία Μαρία Θεμελή που θα παραδώσει το βραβείο. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία New Times και τον κύριο Κτενά για τη φετινή μας διάκριση την πέμπτη κατά συνέχεια χρονιά. Αυτό το, βραβείο θα τολμήσω να πω ότι είναι από τα σημαντικότερα... Δεν βλέπω καλά... που έχουμε λάβει ε, ως εταιρεία στα 40 χρόνια μας στη λειτουργία. Και αυτό γιατί δεχόμαστε για τη βελτίωση των επιδόσεών μας, το δεχόμαστε σαν βελτίωση, αλλά και κατά τη διάρκεια της μιας πρωτόγνωρης και δύσκολης κατάστασης, όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για την παγκόσμια αγορά. Για μας, στην SES, το στίχημα που έπρεπε να κερδίσουμε ήταν πολλαπλό. Αρχικά, έπρεπε με κάθε μέσο να προστατεύσουμε την εταιρεία και την υγεία των πελατών μας, των ανθρώπων μας, αλλά και του ευρύτερου κοινού. Παράλληλα, έπρεπε να κρατήσουμε επιχειρηματικά όρθια την εταιρεία και να στηρίξουμε τους πελάτες, και το δίκτυο των συνεργατών μας, προχωρώντας σε σημαντικές επενδύσεις, επιδοτήσεις και συνεχείς διορθωτικές ενέργειες, ώστε να ανταπεξέρθουμε στη δύσκολη κατάσταση. Έπρεπε όμως να είμαστε διπλά σε όλες αυτές τις ευπαθείς ομάδες και του, του πληθυσμού και επίσης είχαν, υπήρχε μεγάλη ανάγκη για υποστήριξη και αυτό το καταφέραμε. Τέλος, έπρεπε να στηρίξουμε την ελληνική οικονομία καθώς ο κλάδος μας εξυπηρέτησε αποκλειστικά τις καταναλωτικές ανάγκες του κοινού για ένα εξαιρετικά μεγάλο διάστημα. Εισφέραμε έσοδα στα κρατικά ταμεία, αλλά και βοηθήσαμε στην εισρωή εσόδων από την κίνηση του λιανεμπορίου και συναφών κλάδων που παρέμειναν, που παρέμειναν κλειστά. Πλέον ευελπιστούμε ότι για το ευρύτερο, το ευρύτερο ο μέρος του κοινού, ο κούριερ, ο διανομέας μας, το παιδί με το μηχανάκι, μπορεί να αναγνωριστεί ως ένας σκληράς εργαζόμενος άνθρωπος που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων όταν το χρειάστηκε το σύνολο της κοινωνίας. Με αυτή τη σκέψη θα ευχαριστήσω εκ μέρους της ACS για αυτό το βραβείο όλους όσους μας στήριξαν και θα ευχηθώ να βγούμε σύντομα όλοι μαζί από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Στην αίσια δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη και καθημερι... την καθημερινή μας δουλειά για να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας, στους συνεργάτες μας και στους ανθρώπους μας. Το κοινωνικό σύνολο, αλλά και δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις δίπλα στην οικονομία. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια, με υγεία και ασφάλεια για όλους. Θέλω να προσθέσω το εξής. Αυτό, αυτό που σας διάβασα και το οποίο δυστυχώς δεν έβλεπα καλά να το διαβάσω, γι' αυτό διάβαζα έτσι, είναι κάτι σαν κατάθεση ψυχής από την ACS, διότι ήταν από τους πιο... Ο, από τους κλάδους που κατεξοχήν στήριξαν όλη αυτή τη, την κοινωνική προσπάθεια για να έχουμε κάποια ζωή, να μπορέσουμε να στηρίξουμε κάποιες δραστηριότητε και, ε, και το λιανεμπόριο που, που κρεμόντουσαν από αυτόν. Και θέλω να σας πω ότι βέβαια η συνέχεια, γιατί οι κόποι ανταμείβονται, ε, ότι το Νοέμβριο του 2021 θα λειτουργήσει ένα πολύ μεγάλο hub στην Αθήνα ύψους επενδύσεων 40 εκατομμυρίων και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να κλείσουμε ένα μεγάλο κοινό το οποίο το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία για να συνεχίσει. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά μέσα στις, στην περίοδο τη πανδημία και ειδικά στι πολύ ζωφερέ εικόνε που ζήσαμε με το lockdown. Στο lockdown, πρώτο lockdown. Ναι, στο πρώτο lockdown ειδικά. Νομίζω ότι ο, από του λίγου ανθρώπου που μα χτυπούσε την πόρτα ήταν πάντοτε ένα άνθρωπο, κάποιο courier, για να μα πει: Έχετε ένα δέμα, έχετε ένα γράμμα, έχετε κάτι. Και σήκωσαν και τεράστιο βάρο. Τεράστιο τεράστιο και είναι αξιόπινο. Ευχαριστούμε πολύ θα περάσουμε σε ένα όνομα βαρύ με πολύ μεγάλη ιστορία. Αναφέρομαι στον πρόεδρο και επικεφαλής του ομίλου Βιανέξ, τον κύριο Δημήτρη Γιανακόπουλο, ο οποίος πραγματικά θα βραβεύεται σήμερα ε, μέρου της Βιανέξ και τη Βιανέξ και τη μεγάλη προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας στη χώρα μας. Και όχι μόνο στη χώρα μας, και στο εξωτερικό. Και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να καλέσουμε στο βήμα για να παραλάβει το, το βραβείο την κυρία Γεωργία Βέρδη, Διευθύντρια Διασφάλισης Ποιότητας της Βιανέξ, ενώ την απονομή του βραβείου θα την κάνει ο κύριος Μυρλής. Κυρίες και κύριες, καλησπέρα σας. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να δώσω τα συγκαριτήριά μου στον κύριο Κτενά και στη New Times Publishing, διότι αυτή η διοργάνωση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, γίνεται πλέον θεσμός, καταξιώνεται όλο και περισσότερο και εμείς από την πλευρά μας αισθάνομαστε πολύ χαρούμενοι διότι και πάλι συμμετέχουμε σε αυτές τις διακρίσεις. Εμείς στη Βιανέξ είμαστε όλοι μία οικογένεια. Ο πρόεδρός μας, η διοίκηση της εταιρεία μας και όλοι οι εργαζόμενοι. Αισθανόμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή τη διάκριση. Διότι καταλαβαίνετε, μέσα από αυτή την πανδημία, περάσαμε πάρα πολλά, σταθήκαμε στον ασθενή και σε όλους τους επαγγελματίε υγείας, να παρέχουμε όλα αυτά τα φάρμακα που χρειάζονται και δώσαμε όλες μας τις υπηρεσίες. Μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γίναμε πιο δυνατοί και θεωρούμε πως γίναμε αρρωγή στην προσπάθεια την εθνική για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο όμιλός μας τρέχει με γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης. Το έδειξε το 2020 και προχωράει και στο 2021. Έχουμε προγραμματίσει για τα επόμενα δύο χρόνια 40 εκατομμύρια επενδύσεις και αυτό κυρίως αφορά το νέο εργαστήριο R&D που έχει εγκατασταθεί στην Πάτρα, καθώς επίσης και επέκταση του πρώτου εργοστασίου μας. Όλα αυτά μας αποδίδουν και έχουμε καταφέρει να έχουμε εξαγωγές σε 70 χώρες. πέρυσι το 2020 οι πωλήσει των εξαγωγών μας έφτασαν στα 57 εκατομμύρια και αυτό βέβαια είχε το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα να προσληφθούν 104 νέα άτομα μέσα στην περίοδο της πανδημίας, να δημιουργηθούν 79 νέες θέσεις εργασίες και είμαστε περίπου 1.200 με 1.300 άτομα. Τέλος, με σεβασμό πρέπει να σας αναφέρω τις δράσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιούμε αυτό το διάστημα. Η διανέξ έχει υιοθετήσει το νησί της ΣΑΜΟ και έχει αναλα... σε συνεργασία με το σωματείο Be Live και έχει αναλάβει όλα τα έξοδα για τις εξωσωματικές προσπάθειες γονιμοποίησης όλων των ζευγαριών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Έτσι πιστεύουμε ότι και εμείς βάζουμε ένα λιθαράκι στο εθνικό αυτό πρόβλημα της χώρας μας. Έτσι θεωρούμε πως η κοινωνική αλληλεγγύη και η συνοχή που αναδείχθηκε μέσα από την πανδημία ως μία από τις υπέρτατες αξίες θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να υποστηρίζουμε και για μετά το 2021 και 2022 και μετά τη μετα-COVID περίοδο. Τέλος όμως, έχω ένα ερώτημα να θέσω προς την πολιτική ηγεσία και παρακαλώ, θα πρέπει να αναθεωρήσουν το μέτρο του blowback, που είναι εντελώ αντιαναπτυξιακό και το οποίο πληρώνουν όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες, και θεωρούμε πως το 2024 θα είναι πλέον η καταληκτική ημερομηνία. Σας ευχαριστώ, εύχομαι σε όλους υγεία και καλή δύναμη. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις μας. Να έρθουν παρακαλώ ο κύριος Βασίλης Μιλωνάς, πρόεδρος της Φαρμασέμ, και ο Σωτήριος Μιλωνάς, αντιπρόεδρος τη ίδια εταιρεία, και για τη βράβευση τον κύριο Κωνσταντίνο Αραβόση Καλούμε, τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντο και Ιδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντο. Δεν είναι εδώ. Να έρθει ο κύριο Κτενά, λοιπόν. Η Φάρμασε είναι μια εξολοκλήρου ιδιωτική ελληνική εταιρεία η οποία Κατέχει κυρίαρχη θέση στην ελληνική αγορά στο χώρο τη εμπορία και διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, εξειδικευμένων προϊόντων θρέψη και διοκτώνων. Η εταιρεία εδρεύει στη βιομηχανική περιοχή τη Σύνδου Θεσσαλονίκη, προσφέροντα για πάνω από 60 χρόνια υπηρεσίε υψηλή τεχνολογική στάθμη και ποιοτικά προϊόντα στου παραγωγού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κτενά και την ομάδα του για την εξωτερική εξαιρετική δουλειά που κάνουν, που κάναν και που κάνουν. Επίσης, τους δύο εξαριστερών μου παρουσιαστές, οι οποίοι είναι, έχουν πηγαίο χαμόγελο, πραγματικά, και όχι επίπλαστοι, πραγματικά, φαίνεται αυτό, αντανακλάτε πραγματικά. Δεν θα σας κουράσω. Θέλω να ευχαριστήσω στη συνέχεια τον αδερφό μου, τον Σωτήρη Μιλωνά, που προηγουμένως είδατε πάνω στην έδρα, που όλα αυτά τα χρόνια είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό το πραγματικά δύσκολο επαγγελματικό βίο, με πολλές αντιξοότητες που όμως αντιμετωπίσαμε τις καταστάσεις με σύνεση και με ομόνια. Δεν σας κρύβω ότι υπήρχαν πολλές φορές εντάσεις και θα υπάρξουν και στο μέλλον. Παρά τα αυτά όμως προχωράμε, γιατί ξεκινήσαμε από κάτι πάρα πολύ μικρό. Και πραγματικά σήμερα είμαστε πολύ υπερήφανοι για το επιτεύγμα μας. Θέλω να ευχαριστήσω στη συνέχεια το προσωπικό Παύλο, οικογένεια, Παύλα Οικογένεια της Φαρμαχήμ και να μοιραστούμε σήμερα αυτή τη βράβευση με όλο το προσωπικό της Φαρμαχήμ, γιατί πραγματικά αξίζει. Είναι άνθρωποι που έχουν δώσει πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Να ευχαριστήσω τους προμηθευτές και συνεργάτες που μας εμπιστεύονται όλα αυτά τα χρόνια, τα τραπεζικά ιδρύματα που μας εμπιστεύονται, να ευχαριστήσω προσωπικά την οικογένειά μου που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια με στήριξε και με στηρίζει. Και τη σύζυγο και τα παιδιά μου. Τέλος, κλείνοντας, θέλω να δώσω μια υπόσχεση ότι εμείς, τόσο εγώ, όσο και ο αδερφός μου, όσο Σωτήρης ο Μιλωνάς, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε, όπως άλλωστε κάναμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά τόσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά και σε εγκαταστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε πολύ. Ειλικρινά. Περνάμε στην πύρα. Στην πύρα. Πίνεις πίρα, έτσι. Πίνω πύρα και εγώ πίνω πίνα και μου αρέσει πολύ μπίρα. η η ελληνική ζηθοποιία Αταλάντη αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη εταιρεία μπύρα στην Ελλάδα. Προχώρησε πρόσφατα σε μια σημαντική επένδυση ύψου 10 εκατομμυρίων ευρώ, θέτοντα σε λειτουργία μια νέα γραμμή συσκευασία φιαλών στο εργοστάσιο τη στην Αταλάντη. Με την ολοκλήρωση και τη νέα επένδυση, η ελληνική ζηθοποιία Αταλάντη καθίσταται μια από τι πλέον σύγχρονε ζηθοποιίε στα Βαλκάνια. Καλείται στο βήμα ο κύριο Αθανάσιο Ιριανό ο πρόεδρος της ελληνικής ηθοποιίας Αταλάντης, ενώ το βραβείο θα απονείμει ο κύριος Παναγιώτης Λουκέρης, διευθύνων σύμβουλος της Άντους. Επειδή μας το λένε μόνο, να είστε παρακαλώ πιο σύντομοι για να προχωρήσουμε. Έχουμε ακόμα πάρα πολλά βραβεία και η ώρα είναι 10 και 20. Ευχαριστώ τον κύριο Κτενά και την ομάδα του για την τιμητική διάκριση. Το 2020 θα είναι μια χρονιά που θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια μπροστά. Άλλοι επειδή μάθαμε να δουλεύουμε από το σπίτι και ότι δεν είναι απαραίτητο να είμαστε στο γραφείο. Άλλοι γιατί είδαμε μέρα τον κήπο μας όταν κάναμε διάλειμμα. Ε, εγώ έχω ένα επεισόδιο να σας πω για την επένδυση που ακούσαμε ότι ξαφνικά ένα συνεργείο 50 ανθρώπων που είχε έρθει από το εξωτερικό για να εγκαταστεί τη γραμμή βρέθηκε άστεγη και έπρεπε από τη μια μέρα στην άλλη να του βρούμε πού θα μείνουν στην Αταλάντη. Όπω επίση και να του σητεύουμε κάθε μέρα, γιατί τότε είχαμε και το φόβο των αποστάσεων και πηγαίναμε τι τροφέ από σουβλατζίδικα που δουλεύανε. Με σακουλίτσε και σα μπροστά, μην έχουμε επαφή. Διότι σίγουρα δεν θέλαμε ένα εργοστάσιο παραγωγή μπύρα να μπλέξει ένα συνεργείο που δεν ξέρουμε από ποιε χώρε του κόσμου έρχεται και να μα φέρουν τον COVID μέσα. Όχι, ο COVID δεν θα ανακάμψει, δεν θα, δεν θα μα κόψει την αναπτυξιακή πορεία που έχουμε. Εγώ, εκείνο που θέλω να σα πω είναι ότι είμαστε ενθουσιασμένοι και κάνω μια πρόσκληση σε όλη την επιχειρηματική κοινότητα με ένα πρόγραμμα κατάρτισης ζηθοποιών που εφαρμόζουμε, που το κάνουμε από ίδιο όφελο για να βρούμε στελέχη. Είναι μια ωφέλιμη παρέμβαση σε όλο το οικοσύστημα τη μπύρα σίγουρα, αλλά και είναι και μια, ένα παράδειγμα βιομηχανική επαγγελματική κατάρτιση που αγκαλιάζει ο ΣΕΒ. Την προσπάθεια αυτή την κάνουμε μαζί με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο πάνω σε ένα πρόγραμμα που είναι πολύ γνωστό στη Γερμανία. Εκεί δεν έχουν νεανική ανεργία. Εδώ είμαστε πρωταθλητέ σε αυτό. Και καλό όλου μα να σκεφτούμε ότι δεν θα έρθουν οι νέοι να χτυπήσουν τι πόρτε των εργοστασίων μα για να τι τελεχώσουν και να ε, μπορούμε να βρούμε στελέχη, αλλά πρέπει να τα χτίσουμε. Ευχαριστώ για τη διάκριση. Υπάρχουν και κάποιοι οποίοι βραβεύονται, αλλά δυστυχώ δεν μπόρεσαν να είναι εδώ μαζί μα. Έχουμε όμω μήνυμα από κάποιου. Έτσι, λοιπόν, θα σα διαβάσω το μήνυμα του κυρίου Δρόσου, του αντιπροέδρου α, της Φάρμαθεν. Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι πολύ υπερήφανο που για ακόμα μία χρονιά η Φάρμαθεν διακρίνεται και ανάμεσα στα διαμάντια τη ελληνική οικονομία. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το επιτελείο της New Times και τον κύριο Τσακάλογλου για την τιμή να μας βραδεύσουν. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Περάσαμε και εξακολουθούμε να περνάμε μια κατάσταση την οποία δεν θα μπορούσε να φανταστεί κανένας από εμάς. Αντιμετωπίσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις με ρίσκο ταχύτητα και χωρίς να γνωρίζουμε τα δεδομένα. Όμως ούτε αυτή η υγειονομική κρίση κατάφερε να κλονίσει τις αξίες μας και την προσήλωσή μας στη διασφάλιση της υγείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Απέναντι σε αυτή την παγκόσμια πρόκληση, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε και να βγούμε αλόβητοι και πιο δυνατοί. Οι στρατηγικέ επιλογέ ετών, ο επιχειρηματικό σχεδιασμό αλλά και η ικανότητά μα να προσαρμοζόμαστε άμεσα στις αλλαγές θωράκισαν τον οργανισμό μας ώστε να έχουμε και το 2020 μια επιτυχημένη οικονομική πορεία. Το πάθος, η αφοσίωση, η σταθερότητα και η καινοτομία μας έδωσαν για μια ακόμη χρονιά τα ειχέγγια να στηρίξουμε τόσο την οικονομία της χώρας μας όσο και τους κοινωνικούς μας εταίρους και τους εργαζομένους μας. Εύχομαι καλή δύναμη με θετική σκέψη και αισιοδοξία. Μακάρι. Απίν, να πάει και καλύτερα αυτή η χρονιά επιτέλους. Περνάμε λοιπόν στην TÜV. Η TÜV Austria Ελλάς δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι 100% θηγατρική εταιρεία του αυστριακού ομίλου TÜV Austria, ο οποίος έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης, μέσης Ανατολής και από Ανατολής επίσης. Στόχος της TÜV Ελλά Ελλάς είναι η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών τρίτου μέρους με τη μορφή τεχνικών ελέγχων, επιθεωρήσεων, πιστοποιήσεων, καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας, συνδυαζόμενη με την παροχή εκπαίδευση και διαβίου μάθηση σε πλήθο εξειδικευμένων τομέων της οικονομική δραστηριότητας. Θα καλέσουμε στο βήμα για να βραβευτεί, να παραλάβει το βραβείο του τον κύριο Ιωάννη Καλιά, διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΥΒ Όστρια Ελλά, ενώ τη βράβευση θα την κάνει ο κύριος Σαρακιώτη. κάνει ο κύριος Σπύρος Κτενάς. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια πραγματικά στους διοργανωτές για αυτή την πολύ όμορφη σημερινή εκδήλωση όπου βραβεύονται μερικοί από τους πιο άξιους εκπροσώπους της ελληνικής υγιούς επιχειρηματικότητας και σε αυτήν την υγιή επιχειρηματικότητα που είναι πραγματικά το κύτταρο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της, της πατρίδας μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και εμείς έχουμε βάλει ένα λιθαράκι για να μπορούν μέσω των υπηρεσιών μας, της πιστοποίησης, του ελέγχου και της εκπαίδευσης να μπορούν να έχουν ένα διαβατήριο τόσο για την παρουσία των προϊόντων τους στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η Τι φόστρια με μια παρουσία σε πάνω από 40 χώρες όπως πολύ σωστά υπόθηκε προηγουμένως και με πρωτοπόρο αν θέλετε, στη διεθνοποίηση του group την ελληνική εταιρεία το 1994. Είναι, διαγράφει μια πραγματικά καταπληκτική πορεία τα τελευταία χρόνια και μάλιστα σε μια χρονιά πανδημίας προσφέραμε καινοτόμα προϊόντα στις επιχειρήσεις προκειμένου να κάνουν το βήμα εμπρό στην εμπιστοσύνη και στην ανάκτηση εμπιστοσύνης όλων των πελατών. Σε αυτήν την πορεία, μέσα στο 2020, η TIF Ωστρια σε παγκόσμιο επίπεδο διέγραψε τα καλύτερα αποτελέσματα στον τομέα των TIK. TIC είναι ο τομέας που δραστηριοποιούμαστε εμείς, Testing, Inspection, Certification μεταξύ όλων των ανταγωνιστών μας παγκοσμίω και την ίδια πορεία σε μια χρονιά ρεκόρ διέγραψε και η ελληνική εταιρεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους πελάτες, τους πάνω από 200 συνεργάτες και στελέχη μας στην Ελλάδα και όπως λέμε, η πιστοποίηση είναι πολιτισμός, αυτή η εκδήλωση είναι πολιτισμός, η υγιής επιχειρηματικότητα είναι πολιτισμός και είμαστε εδώ για να συνδράμουμε περαιτέρω την υγιή επιχειρηματικότητα στον βηματισμό της και στην βιομηχανική επανάσταση 4.0. Ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις, κυρίες και κύριοι. Η Mega Brokers είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων στην Ελλάδα. Διαθέτει δίκτυο από 1.330 μετσίτε, πράκτορες και ασφαλιστικούς συμβούλους που παρέχουν ευρύ γκάμα ασφαλιστικών λύσεων σε περισσότερους από 240.000 πελάτες. Καλείται στο βήμα ο κύριος Τάσος Χατζηθεοδοσίου, ο αντιπρόεδρος της Mega Brokers, ενώ... Η βράβευση θα την κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Μαραγκός, ο πρόεδρος του ελληνογερμανικού επιμελητηρίου. Καλησπέρα σε όλους. Να συγχαρώ και εγώ για την πολύ όμορφη διοργάνωση μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες την New Times Publishing. Να συγχαρώ και όλες τις επιχειρήσεις που κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να διακριθούν. Για τη Mega Brokers η περσινή χρονιά μέσα στο δύσκολο οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα ήταν μια χρονιά που καταφέραμε να διατηρήσουμε τις πωλήσει μας να αυξήσουμε την κερδοφορία μας και τον αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρεία. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που παραλαμβάνω αυτό το βραβείο και το παραλαμβάνω εκ μέρου των πελατών μας, των συνεργατών μας, των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρεών, αλλά και όλου του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρεία που χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε καταφέρει τις επιτυχίες τις οποίες καταφέρνουμε. Εύχομαι σε όλους υγεία, χαρές και πολλές επιτυχίες για το 2021. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τα βραβεία μας. Και καλούμε στο βήμα τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, Sales Director της Huawei Enterprise Business Group και για την βράβευση τον κύριο Κωνσταντίνο Μαχέρα, Πρόεδρο ΕΛΚΑ. Η Huawei αποτελεί ηγετικό παγκόσμιο πάροχο υποδομών και έξυπνων συσκευών που αφορούν στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών, με ενσωματωμένες λύσεις σε τέσσερις βασικούς τομείς, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογία πληροφοριών, έξυπνες συσκευές και υπηρεσίες cloud, διευρύνει την παρουσία της στην διεθνή αλλά και την ελληνική αγορά. εντάξει. Α, ωραία. πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκ μέρου της Huawei θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη New Times Publishing για την εξαιρετική σημερινή ε, διοργάνωση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για μία ακόμα χρονιά η εταιρεία μας διακρίνεται και συμπεριλαμβάνεται στα διαμάντια των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Huawei είναι ένας μακροχρόνιος στρατηγικός έτερος της Ελλάδας, με παρουσία στην χώρα περισσότερο από 15 χρόνια και με περισσότερους από 150 υπαλλήλους στα γραφεία μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πιστή στο όραμά μας, θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να προσφέρουμε στην ελληνική αγορά κορυφαίες λύσεις και προϊόντα στον τομέα της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας με απότερο στόχο τη δημιουργία ενός πλήρως συνδεδεμένου εφιούς κόσμου που θα μπορεί να είναι προσιτός σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους, Κοινωνικοκυριά και, και επιχειρήσει. Σα ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τι βραβεύσει μα. Η Κοτσόβολος κατά το οικονομικό έτο 2020-2021 συνέχισε τη σημαντική ανάπτυξή τη με αύξηση πωλήσεων... που ανέρχεται στο 65% τα τελευταία 7 χρόνια. Οι επενδύσει για το συγκεκριμένο οικονομικό έτο ανήλθαν στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Καλείται στο βήμα ο κύριος Κώστας Σταματάκης, ο Chief Marketing and Customer Management Officer της Κοτσόβολος Dixons SE Europe. Και τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Πατήρης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΝΕΠΑ. Καλησπέρα σα. Για μα η πανδημία στο λιανεμπόριο εκφραζόταν με μία λέξη που ήταν ταχύτητα, οπότε θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ε, εκ μέρου των 2.700 ανθρώπων τη Κωσόβολο, σα ευχαριστώ πολύ για αυτή τη δημιουργική διάκριση. Ε, ήταν μια πολύ, πολύ εξαιρετική χρονιά. Ε, έγινε τεράστια προσπάθεια σε όλους τους τομείς δεν ξέρουμε ακριβώς αν αυτό το βραβείο είναι βραβείο επιχειρηματικότητα ή αθλητικό, ε, καθώς ο, κα, κληθήκαμε να τρέξουμε ένα υπερμαραθώνιο με τρομερές ταχύτητες. Οι καταναλωτές μας πίεσαν πολύ με 90 εκατομμύρια επισκέψεις στο website μας, 4,5 εκατομμύρια τηλεφωνήματα. Μας πίεσαν να παραδίδουμε σε 20 λεπτά έξω από τα καταστήματά μας, και την ίδια μέρα, αν είναι δυνατόν, για μικρέ συσκευέ στα σπίτια του και μα επιβράβευσε με ένα απλόχερο διψήφιο ε, ποσοστό ανάπτυξη του τζίρου μα και πάνω από 30% στι κατηγορίε τεχνολογία. Επίση, μα έδωσαν πάρα πολύ δύναμη για να συνεχίσουμε για τα επόμενα βήματα που πιστεύουμε θα είναι μεγαλύτερα, πιο καινοτόμα, επιχειρηματικά και κοινωνικά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν παράγματι όλα αυτά τα βιώσαμε όλοι πολύ έντονες αυτές τις στιγμές. Να μην ξανάρθουν, να πούμε και εμείς καλό καλοκαίρι και να συνεχίσουμε. Θα πάμε τώρα στο νούμερο ένα παραγωγός, στη νούμερο ένα παραγωγός εταιρεία στην Ελλάδα, την Demo. Πρόκειται για τη νούμερο ένα εταιρεία στην νοσοκομιακή αγορά, στις εξαγωγές, και μέσα στις 100 πρώτες βιομηχανίες στην Ελλάδα. Πάμε πρώτα να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο για αυτήν την εταιρεία και καλούμε τον κύριο Βασίλη Παρεντζόγλου, Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΜΟ Αβέ, να έρθει να παραλάβει το βραβείο από τον κύριο Παναγιώτη Λουκέρη, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Άντους. <Τι> Η φαρμακοβιομηχανία DEMOEV δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, παραγωγή και προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων. Το εργοστάσιο τη εταιρεία στο Κρυονέρι Αττική είναι το μεγαλύτερο στην νοτιοανατολική Ευρώπη με τέσσερι υπερσύγχρονες εγκαταστάσει έκταση 57.000 τετραγωνικών μέτρων, στις οποίε περιλαμβάνεται και ένα ιδιαίτερα σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Η Demo είναι πρώτη σε νοσοκομιακέ πωλήσει στην Ελλάδα στα ενέσιμα προϊόντα όλων των μορφών, ενώ στην ιδιωτική αγορά το πορτφόλιο τη εταιρεία αποτελείται από συνταγογραφούμενα σκευάσματα γενική ιατρική, καρδιολογικά, ογκολογικά, πνευμονολογικά, ουρολογικά, γαστρεντερολογικά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η εταιρεία εξάγει το 82,4% της ετήσιας παραγωγής της. Ενώ είναι διεθνώ αναγνωρισμένη ω ένα από του επίσημου προμηθευτέ των ΗΕ, τη UNICEF και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Με πάνω από 2.300 σκευάσματα, εγκεκριμένα σε 85 χώρε και 1.000 άτομα προσωπικό, η DEMO στοχεύει στη διατήρηση τη ηγετική θέση τη στην Ελλάδα και διεθνώ. Οι προσδοκίε για την περαιτέρω ανάπτυξη τη εταιρεία είναι μεγάλε και βασίζονται σε όλη την υποδομή, τι επενδύσει και την εργασία που έγινε τι χρονιέ που προηγήθηκαν. Διευρύνουμε το ήδη εκτεταμένο νοσοκομιακό μα χαρτοφυλάκιο. Ενισχύουμε την παρουσία μα στην αγορά εκτό νοσοκομείου με νέε από του στόματο χορηγούμενε θεραπείε. Ενώ στην κατηγορία συμπληρωμάτων διατροφή και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιλέγουμε σκευάσματα υψηλών προδιαγραφών και κλινικώ πιστοποιημένα. Ένας από τους σημαντικότερους στόχους της ΔΕΜΟ είναι ωστόσο η περαιτέρω διεύρυνση του προϊοντικού μας χαρτοφυλακίου. Με την προσθήκη κυρίως βιοομοειδών ή άλλων βιοφαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία προορίζονται για σοβαρές και χρόνιες παθήσεις. Τα προϊόντα αυτά αποτελούν το επιστέγασμα αποκλειστικών συνεργασιών της ΔΕΜΟ με σημαντικές φαρμακευτικές εταιρείες της Ευρώπης και των ΗΠΑ για τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Η πανδημία COVID-19 που περνάει η ανθρωπότητα όθησε και εμά να εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση του νέου μα επενδυτικού σχεδίου. Ω εκ τούτου, επιταχύνουμε τι εργασίε κατασκευή νέων μονάδων παραγωγή σε Αττική, Πελοπόννησο και Βόρειο Ελλάδα, ενώ παράλληλα προχωρούμε σε αναβάθμιση των εταιρικών μα λειτουργιών με χρήση πληροφοριακών συστημάτων. Καλησπέρα σα. Εκ μέρου τη ΔΕΜΟ ΑΒΕ, διοίκηση και όλων των εργαζομένων, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την τιμητική αυτή διάκριση. Πραγματικά αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και ικανοποίηση όταν οι προσπάθειέ μα την χάνουν αναγνώριση και επιβράβευση. Δύο λόγια μόνο από μένα για το γεγονό ότι η πρόσφατη δοκιμασία πολλών χωρών λόγω τη υγειονομική κρίση Δημιούργησε πολλά προβλήματα και ανέδειξε την πρωταρχική σημασία του αγαθού της υγείας και την πρωταρχική σημασία που έχει για κάθε χώρα η επάρκεια σε φαρμακευτικά προϊόντα και δίσει σε βασικές θεραπείες. Στην ΤΕΜΟ, συνεχίζοντας αδιάλειπτα την παραγωγή και ανάπτυξη νέων και βασικών φαρμακευτικών προϊόντων, καλύψαμε τις ανάγκες αυτή την κρίσιμη συγκυρία όλων των ελληνικών νοσοκομείων αλλά και τις ανάγκες, τις επίγουσες ανάγκες των συστημάτων υγείας πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, ακόμα και χωρών της Λατινικής Αμερικής. Πέραν όμως αυτού, φιλοδοξούμε να αναδειχθούμε σε πρωταγωνιστή της επόμενης ημέρας, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα στον κλάδο του φαρμάκου. Ένα πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δεύτερου κέντρου έρευνας και ανάπτυξης στη Θεσσαλονίκη, τη δημιουργία τεσσάρων Καθετοποιημένων γραμμών παραγωγή στην περιοχή τη Αρκασία για την παραγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και δραστικών πρωτονυλών, και τέλο τη δημιουργία ενό προτύπου κέντρου βιοτεχνολογία στην Αντική. Με ισχυρή λοιπόν παραγωγική βάση στην Ελλάδα, εξωστρέφεια και καινοτομία παραγόμενη από Έλληνε επιστήμονε, θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία, αξιοποιώντα τι μεγάλε δυνατότητε του ανθρώπινου δυναμικού μα και ανταποδίδοντα προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία. Σα ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουμε στην Intercom Foods. Είναι η μεγαλύτερη εξαγωγική μεταποιητική επιχείρηση βρόσιμης ελιάς που καταλαμβάνει την 20η καλύτερη θέση στη λίστα των πλέον κερδοφόρων γιομηχανιών τροφίμων. Καλείτε στο βήμα η κυρία των πλεον κερδοφορων βιομηχανιων τροφιμων Καλείται στο Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Διοίκησης της Intercom Foods, ενώ τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο κύριος Γιάννης Σμιρλής. Καλησπέρα. Θα ήθελα να είμαι εξαιρετικά σύντομη και να πω ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχουμε καλό καλοκαίρι και του χρόνου τέτοια χρονιά να μην έχουμε ούτε μάσκες, ούτε πανδημίες, τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σύντομη. Yeah. Πραγματικά. <laughs> Μας λυπήθηκε και εμάς κάποιος που είμαστε όρθιοι τόσους ώρες. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε. Θα φωνάξουμε το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Μουστάκα, τη εταιρεία Νικόλα Μουστάκα ΑΔΕ, τον κύριο Γεώργιο Μουστάκα. Όχι, με συγχωρείτε, τα έχω μπερδέψει. Τον κύριο Νικόλαο Μουστάκα, διευθύνοντα σύμβουλο τη εταιρεία Γεώργιο Νη Μουστάκα ΑΔΕ. Όλοι το ξέρουμε, όλοι έχουμε πάρει παιχνίδια, παιχνίδια. από εκεί για τα ανήψια μα, για μα, καμιά φορά. Για βαφτιστήρια. Έτσι, για να μην τα ξεχνάμε και τα βαπτιστήρια. Το νέο κατάστημα παιχνιδιών Μουστάκας, λοιπόν, 4,6 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων στο River West Open. Η συμφωνία με γνωστή ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσθέτει εκατοντάδε κωδικού του Μουστάκα Στόις, καθώ επίση και η διεύρυνση του εμπορικού τη δικτύου, ενισχύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της εταιρεία στην αγορά. Την βράδευση θα κάνει ο κύριος Ευστάθιο Λιακόπουλο, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο τη BSS. Καλησπέρα. Κύριε Εκτενά, σας ευχαριστούμε πολύ για την άρτια διοργάνωση της φετινής βραδιάς. Δεν θα σας κουράσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί το βραβείο πηγαίνει στους 550 εργαζόμενους της μας, η οποία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια με κλειστά τα καταστήματα να πάει κάθε παιχνίδι στα χέρια κάθε παιδιού. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, ευχαριστούμε πολύ Λοιπόν, πού είμαστε Πού είμαστε έχω τώρα αρχίσει, Έχω αρχίσει να... καταλαβαίνεις είναι και η ώρα όσο αρχίζει και, όσο αρχίζει και προχωράει Λοιπόν θα ε, μιλήσουμε με τώρα δάσεις. με τον κύριο Βασίλη Δαστερίδη. Τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Τον βρήκαμε. Επενδύοντας λοιπόν συνεχώς σε υψηλής κατάρτισης προσωπικό και νέες τεχνολογίες, σήμερα αποτελεί μια καταξιωμένη ευρωπαϊκή εταιρεία κατασκευής φανών, οχημάτων, η οποία εξάγει τα προϊόντα της σε 47 σημεία πώλησης και διανομής ανά τον κόσμο. Καλείται λοιπόν στον κύριο, στο βήμα, ο κύριος Βασίλης Δαστερίδης, ο Σύμβουλος της Ντάστερη. Είναι εδώ. Είναι Ενώ, εδώ. Ναι και τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Σπύρος Τενά. Κύριε Ξτενάς, συγχαρητήρια για την εκδήλωση που καταφέρνετε παρόλες τις δύσκολες συνθήκες να τις φέρνετε εις πέρας ιδιαίτερη χαρά μας, γιατί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βραβευόμαστε. Ε, σταθερά θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο που έχουμε χαράξει. Ελπίζω η πανδημία και όλη αυτή η κατάσταση που άλλαξε την καθημερινότητα όλων μας σε σύντομο χρονικό διάστημα να είναι παρελθόν, για να, γίνουμε, ε, να βρούμε την κανονικότητά μας και ελπίζω όλοι μας εδώ του χρόνου να ξαναβρεθούμε και να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Έχουμε βραβεία, πάρα πολλά. Τα διαμάντια είναι δεν πολλά. Δεν είμαστε ακόμη. Ούτε στη μέση. Γι' αυτό όσο μπορείτε να είστε σύντομοι. Η πρόσφατη ολοκλήρωση του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου της Farmcom στην Θεσσαλονίκη επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, δεν ενισχύει απλά τη θέση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά. Της παρέχει επίσης τη δυνατότητα να εξυπηρετεί την πώληση βαφών και καλλιντικών σε 50 χώρες. Καλείται λοιπόν στο βήμα η κυρία Λουκία Σαρασίδου. Ή το μέλο του Δέλτα Σίγμα τη Φάρμκομ, ενώ τη δράβευση θα πραγματοποιήσει η το μελο του ΔΣ της τη Σταυρούλα Βαμβακά, founder και owner τη New Deal. Καλησπέρα σε όλους σας. Πρωτίστως να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Κτενά, αλλά και όλους τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη σημερινή αυτή άψογη διοργάνωση. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΑΡΚΟΜ θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ που μας τιμάτε με τη σημερινή βράβευση, ενώ παράλληλα μας δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε εν συντομία την πρόοδό μας, το 2020 για μας έκλεισε με μηδέν δανεισμό, υψηλή ρευστότητα αλλά και με μια επένδυση αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ, μια επιπρόσθετη μονάδα παραγωγής η οποία βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και είναι βασισμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη της Φαρκόμ. Το δικό μας γεμάντι λοιπόν, μειώνει το ενεργειακό μας αποτύπωμα λόγω ποιότητας και σχεδιασμού κατασκευής, στεγάζει το μεγαλύτερο σε μέγεθος και εξοπλισμό χημείου του κλάδου μας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε και τα 10.000 τετραγωνικά του μέτρα να είναι ένα πρότυπο clean room για την παραγωγή και επίβλεψη 3.500 διαφορετικών συνταγών των προϊόντων μας. Κλείνοντα, να τονίσω ότι η τρίτη γενιά τη διοίκηση Φαρκόμ είναι εδώ και βαδίζει στην ίδια αναπτυσσόμενη πορεία που έχει χαραχθεί εδώ και δεκαετίες. Ευχαριστώ. Και συνεχίζουμε. Επόμενη βράβευση στην κυρία Γκοτσοπούλου Ηρω, υπεύθυνη τμήματο marketing τη Greco Storm. Και τη βράβευση θα κάνει ο κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Η στρωματοποιία Αθηνών ΕΠΕ Greco Strom, μια αμυγό ελληνική εταιρεία, ασχολείται εδώ και 57 χρόνια με την κατασκευή στρωμάτων, κρεβατιών και προϊόντων ύπνου. Η εταιρεία διαθέτει 5 διεθνεί πιστοποίησεις, 70 σημεία πώληση, 16.000 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων και ημερήσια παραγωγική δυναμικότητα χιλίων στρωμάτων. Καλησπέρα σε όλου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρου τη οικογένεια τη Γκρέκοστρομ στον κύριο Κτενά και σε όλου του συνεργάτε του που βραβεύουν την επιχειρηματικότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτο κρυθήκαμε άξι να τιμηθούμε με αυτό το βραβείο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά συγχαρητήρια και είστε και σύντομοι, πράγματι. Περνάμε στην, φαρμακοπι... στην φαρμακοβιομηχανία Ελπέν, η οποία ξεκίνησε να υλοποιεί ένα κολοσιαίο επενδυτικό έργο ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό όμως για το οποίο υπερηφανεύεται η διοίκηση είναι ότι μέσα στην κρίση και στην πανδημία δεν σταμάτησαν να αυξάνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Σήμερα απασχολεί η εταιρεία 1.100 1000... εργαζομένους. Με τις νέες επενδύσεις θα προσθεθούν 250 νέες θέσεις εργασίας. Καλείται στο βήμα η κυρία Νέλη Κατσιμίχα, Head of Corporate Communication and CSR της ΕΛΠΕΝ. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Σπύρος Κτενάς. Θα hey, δούμε και το βίντεο. Yeah, Υπάρχει yeah. κάποιο βίντεο. Δύο λόγια για την Ελπέν για όσου δεν γνωρίζουν την εταιρεία μα. Η Ελπέν είναι μια οικογενειακή φαρμακευτική επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1965 από τον παππού μου Δημήτρη Πενταφράγκα. Σήμερα, 56 χρόνια μετά, απασχολούμε 1.100 εργαζόμενου. Στο όνομα αυτών των εργαζομένων, των ανθρώπων μα, ε, λαμβάνουμε σήμερα αυτό το βραβείο. Αν έπρεπε να διαλέξουμε κάτι για το οποίο είμαστε περήφανοι ω Ελπέν, είναι ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης και παρά τις αντίξωες συνθήκε που ισχύαν και στην αγορά του φαρμάκου, εμείς καταφέραμε όχι μόνο να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά να τις αυξήσουμε σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα, το 2020 και μέσω παγκόσμιας πανδημίας και μια γενικότερη αβεβαιότητας που υπήρχε στην αγορά, εμείς αυξήσαμε το δυναμικό μας κατά 10%. Οι προσπάθειέ μα δεν σταματάνε εδώ. Έχουμε σχεδιάσει ένα αρκετά απαιτητικό πλάνο επενδύσεων πενταετία ύψους 120 εκατομμυρίων, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα νέο εργοστάσιο παραγωγή φαρμάκων στην Γερατέα και ένα Ινστιτούτο Έρευνα και Καινοτομία στα Σπάτα. Μέσω αυτού ε, δημιουργούμε 250 νέε θέσει εργασία υψηλή κατάρτιση και προσελκύουμε πίσω Έλληνε οι οποίοι Έλληνες επιστήμονες οι οποίοι κατά τη διάρκεια της κρίσης φύγανε στο εξωτερικό ψάχνοντας για ένα καλύτερο μέλλον. Έχοντας το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, μαζί με τους ανθρώπους μας, έχουμε σαν στόχο την διατήρησή μας ε, ως εταιρεία ηγέτη στην ελληνική αγορά και παράλληλα την περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού γνωρίζουμε την πρόκληση αυτού του εγχειρήματο και βραβεία για γι' αυτό μαζί με τη δύναμη να συνεχίσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα. Ε, Καταρχά, συγχαρητήρια στου διοργανωτέ για αυτή την καταπληκτική εκδήλωση και στα παιδιά που είστε εξαιρετικοί. Και συγχαρητήρια και σε όλε τι εταιρείε που σήμερα βραβεύονται. Είναι μεγάλη χαρά και το γνωρίζω και εγώ ίδια. Ε, για μας αυτό το βραβείο είναι μεγάλη τιμή για όλους μας την ΕΛΠΕΝ. Αναγνωρίζει τη συμβολή μας στην απασχόληση, αλλά πολύ περισσότερο αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλουμε όλα αυτά τα χρόνια. Προσπάθειες που δεν σταματούν εδώ, συνεχίζονται, συνεχίζονται πολύ δυνατά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να επενδύουμε στην Ελλάδα, στο ανθρώπινο δυναμικό της, στους Έλληνες επιστήμονες, στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και συνεχίζουμε. Καλούμε στο βήμα τον κύριο Στάθη Μάτο, διευθυντή πολίσεων της ΤΕΜΑΚ και την βράβευση θα κάνει ο κύριος Νίκος Γιαννίδης. Την τέταρτη καλύτερη θέση της λίστας των πλέον κερδοφόρων βιομηχανιών του κλάδου μηχανές συσκευέ καταλαμβάνει η επιχείρηση συστημάτων επεξεργασίας νερού και εξοπλισμού δικτύων ρευστών ΤΕΜΑΚ ΑΕ. Η επιχείρηση διεκδικεί με αξιώσεις έναν σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Καλησπέρα <Γυσίλισμα> σε όλου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Κτενά ε, για το θεσμό και για την ομάδα του γιατί για αυτή την όμορφη εκδήλωση και βραδιά. Ε, δύο λόγια ε, για το βραβείο. Στα 40 χρόνια που είναι η εταιρεία μας, στην ουσία μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή διάρκεια να γίνουμε καλύτεροι και οι πελάτες μας μας έδωσαν στερά τα τελευταία χρόνια να πετάξουμε στη διεθνή αγορά. Σε αυτή τη θέση βρισκόμαστε, από τους πελάτες μας, από τους εργαζομένους της εταιρείας και από τα στελέχη μας και στην πίστη για το κοινό όραμα της διοίκησης και των εργαζομένων στο να παρέχουμε λύσεις και συστήματα επεξεργασίας νερού που παράγουν πόσιμο νερό για την ανθρωπότητα. Αυτό το βραβείο, λοιπόν, το αφιερώνουμε στους πελάτες μας, που μας δίνουν τη δυνατότητα να διαγωνιζόμαστε καθημερινά, όπως επίσης και στους εργαζομένους και στην διοίκηση της ΤΕΜΑΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, κα... επίσης συγχαρητήρια σε, όλους τους, σε όλες τις βραβευθείς εταιρείε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έχω χάσει τώρα τα νούμερα. Πού είμαστε. Είμαστε, είμαστε. Λοιπόν, θα πάμε να, να μιλήσουμε εδώ. Ωραία, με τα αγαπημένα μας ε, Νάτσος. Στην εταιρεία Ελσάμπορ πάμε, εκεί θα σταθούμε. Καλούμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μάμι, διευθύνοντα σύμβουλο της Ελσάμπορ. Είναι η πρώτη παραγωγική μονάδα Nacho Chips στην Ελλάδα και η μοναδική ως σήμερα παραγωγική εταιρεία στο είδο τη. El Sabor. El Sabor. Η El Sabor, λοιπόν. Έλεγα ότι είναι η πρώτη παραγωγική μονάδα Nacho Chips στην Ελλάδα. Τα ξέρουμε, τα τρώμε συνέχεια στο σπίτι μα. Έχουμε δοκιμάσει διάφορε συνταγέ. Σα βραβεύουμε κιόλα. Θα σα βραβεύσει να πούμε και το όνομα ο κύριο Κτενά να έρθει. Είναι λοιπόν μία μοναδική εταιρεία σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στο πλαίσιο του τελευταίου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται οι νέες ιδιόκτητες κτηριακές εγκαταστάσεις 5.000 τετραγωνικών μέτρων στη βιομηχανική περιοχή των Ινοφύτων, καθώς και η ανάπτυξη και επέκταση της ήδη υπάρχουσα σειρά προϊόντων της. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε για τη βραδιά, ήταν υπέροχη. Ε, το μόνο που θέλω να πω ότι η εταιρεία είναι ελληνική και ότι έχει ε, να τους παράγονται στην Ελλάδα. Ε, θα είμαι σύντομο, θα πω μόνο να ευχαριστώ σε όλους και ότι θα συνεχίσουμε το εξαγγικό μας προσανατολισμό όπως κάναμε ως τώρα, εξάγοντας σε 50 χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Και με σε ευχαριστούμε γιατί στα πάρτι μας τα τιμά με τα τσίψα Πάντοτε. Ελσαμπόρ. Σωστά. Την τελευταία πενταετία η εταιρεία εφάρμοσε με επιτυχία το business plan που στόχο είχε το turnaround και την επαναφορά της στην απόλυτη κερδοφορία. Το 2020 με lockdown λόγω τη COVID-19, μα ταλαιπώρησε όλου και τι εταιρείε. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Σε σημαντικά κανάλια πώληση, η Δύρφη ΑΕ πέτυχε ανάπτυξη πωλήσεων και τριπλασιασμό τη κερδοφορία τη. Με βάση τα πρώτα ανεπίσημα στοιχεία, η Δύρφη είναι η μοναδική εταιρεία εμφιάλωσης νερού που κινήθηκε σε αναπτυξιακού ρυθμού το 2020. Καλείται λοιπόν στο βήμα. Ο κύριος Νικόλαος Σέρας, ο βασικός μέτοχος και διευθύνοντα σύμβουλος της Αλφα ΑΕ, ενώ τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Κρήτης. Ε, να συγχαρώ και εγώ με τη σειρά μου, τον κύριο Χθενά και τους διοργανωτές για την εξαιρετική βραδιά απόψε και για, να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Η εταιρεία Δύρυφης τα τελευταία πέντε χρόνια ε, υλοποιεί ένα αναπτυξιακό πλάνο με επιτυχία. Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά, δύσκολη για όλους. Η εταιρεία Δύρυφης πέτυχε ανάπτυξη και πολύ σημαντική κερδοφορία. Τα πλάνα μας για τα επόμενα χρόνια είναι επενδύσει σε πάγιο εξοπλισμό με στόχο τον υπερδιπλασιασμό της παραγωγής και κυρίως η παραγωγή νέων προϊόντων με έμφαση στην ποιότητα και στην καινοτομία. Παραλαμβάνω σήμερα αυτό το βραβείο εκ μέρου όλων των συνεργατών μου. Το, το βραβείο αυτό ανήκει σε αυτού, του οποίου ευχαριστώ θερμά για το έργο που επιτελούν στη Δύρφη και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανο για τη δουλειά που κάνουν εκεί. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλούμε τώρα τον Δόκτορα Παναγιώτη Καλαθατά, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Caltech Medical και τη βράβευση θα κάνει ο κ. Αλκιβιάδης Καλαμπόκης. Σε μία από τις υψηλότερες θέσεις της λίστας των πλέον κερδοφόρων εταιριών του κλάδου των εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων, ιατρικών και επιστημονικών μηχανημάτων βρέθηκε η εταιρεία Caltech Medical ΑΕ. Ο όμιλο Καλτεκ διαθέτει επιπλέον των εμπορικών εταιριών του και την πρωτότυπη, μονάδα φροντίδα ηλικιωμένων Διόνι Φρόντι ΑΕ. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τη διοργανώτρια εταιρεία και τον κύριο Κρενά, όπως επίση του εργαζόμενου του ομίλου που συνέβαλαν στη διάκριση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καλαφατά. Κέρδισε και, και το βραβείο του πιο σύντομο. Πραγματικά είναι <laughs> ο πιο σύντομο, όντως. Περνάμε να μιλήσουμε τώρα για την Αλουμίλ. Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρία και 2.200 εργαζόμενου, η Αλουμίλ θεωρείται μία από τι πιο προηγμένε εταιρείε σχεδιασμού και παραγωγή αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου παγκοσμίω. Παράλληλα, και τα 12 εργοστάσια μας στην Ευρώπη κατέχουν τι πλέον σύγχρονε γραμμέ παραγωγή. Καλείτε στο βήμα. Ο κύριο Γιώργο Παπά, διευθυντή πωλήσεων τη Αλουμίλ, ενώ τη βράβευση θα πραγματοποιήσει η κυρία Ρόβα Βακά. και μία μικρή διόρθωση στα σταυρούλα βαμβακά, συγχωρέστε με. Έκανα σύνοψη. Σούπερ, ναι. Άφησα τα χαρτιά, έκανα σύνοψη στο, στο κινητό. Λοιπόν, Κυρίε και κύριοι αξιότιμοι διοργανωτέ, εκ μέρου τη Διοίκηση Αλουμίλ, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την απονομή του βραβείου. Έγιναν αναφορέ από του ανθρώπου που μίλησαν πριν από μένα για πράσινη κυκλική οικονομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, εξαγωγέ, Έλληνε μηχανικού, έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, ομάδα, προσωπικό, οικογένεια, υποστήριξη και εκπαίδευση συνεργατών. Όλα αυτά είναι οι συνιστώσει και τη δικιά μα προσπάθεια. Τώρα, όσον αφορά την πουνιά Tyson Pavla COVID, θα έλεγα πως για μας ήταν μια απρόσμενα δυνατή σπροξιά, η οποία μας όθησε σε εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα τόσο το 2020 και πολύ αισιόδοξε προβλέψεις για το 2021. Για όλους εμάς, τους αλουμίλερς, που στόχος μας είναι η βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, ενισχύοντας επιδόσεις και χαρακτηριστικά των κτηρίων, η σημερινή βράβευση αποτελεί το επιστέγασμα των εστόρα προσπαθειών μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίζουμε. Την κυρία Εφημία Λέλου να έρθει παρακαλώ και τη βράδευση θα κάνει ο κύριος Πανίδης. Ο Όμιλος Λέλος Group αποτελεί το μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο ελληνικών ιδιωτικών φαρμακοποθικών, 9 τον αριθμό, εξυπηρετώντας 2.600 φαρμακεία. Όλες οι φαρμακοαποθήκες είναι εξοπλισμένες με τα πλέον σύγχρονα ρομποτικά συστήματα. Στον Όμιλο ανήκει και η εταιρεία BioFarm. Καλησπέρα σε όλου. Εκ μέρου τη Διοίκηση τη ΒΙΤΑΦΑΡ, με ένα θερμό ευχαριστώ για τη βράδυση αυτή και για τη διάκριση να συγκαταλέγετε σε μια από τι πιο υγιεί. Ομολογουμένω, η τελευταία διετία ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και μια πρόκληση για όλου μα, τόσο σε εργασιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Νομίζω, κανένα μα δεν βγήκε αλόβητο και όλοι ελπίζουμε ότι δεν θα αναζωοποιηθεί αντιμετωπίζοντα ένα τετάρτο κύμα πανδημία. Πραγματικά είναι δύσκολο να μιλάμε για εταιρικέ επιτυχίε όταν η περίοδο αυτή έχει στιγματιστεί από ανθρώπινε απώλειε και πλήθο κλειστών εταιριών. Παρ' όλα αυτά, πιστή στο σκοπό τη βραδιά, έχω να σα πω πω σαν εταιρεία προσπαθήσαμε ενάντια σε όλε τι αναγκαίε αντικσότητε που επιβλήθηκαν να διατηρήσουμε την αισιοδοξία μα και ένα ανθρώπινο ασφαλέ προσαρμοσμένο στι ανάγκε επαγγελματικό περιβάλλον κόντρα στην αστάθεια των ημερών. Την ίδια διάθεση λάβαμε και από του εργαζομένου εταιρεία που έδωσαν την απαραίτητη εμπιστοσύνη, κάνοντα εφικτό το σημερινό αποτέλεσμα. Όλο αυτό το διάστημα συνεχίσαμε χωρί να σταματήσουμε μια μέρα την τροφοδοσία και την υποστήριξή μα προ το ελληνικό φαρμακείο. Κλείνοντα, εύχομαι υγεία σε όλου και σύντομα να ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση αυτή που βιώνουμε. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στην υπόλοιπη βραδιά μα. η καλύτερη ευχή που θα μπορούσατε να δώσετε να ξεμπερδεύουμε με αυτό που λένε, όπως λέγανε και οι παππούδες, με το χτικιό. <laughs> ε, ναι, γιατί οι παππούδες πάντοτε έχουν γνώση. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι, να προχωρήσουμε τα βραβεία μας. Η ενδοσκοπική ΑΕ κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, όχι μόνο με την αντιπροσώπευση σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, αλλά και με την προσφορά καινοτόμων και πρωτοποριακών λύσεων, όπως σχεδιασμός, κατασκευή και εξοπλισμό συγχρόνων ενδοσκοπικών εργαστηρίων, ψηφιακών χειρουργικών αιθουσών, εργαστηρίων IVF και βεβαίω καλούμε στο βήμα τον κύριο Καλό Γλουκίμωνα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τη ενδοσκοπική ΑΕ, ενώ τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο κύριο Πύρο Κθενά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση της εταιρεία μας σε αυτή την ωραία βραδιά της βράβευσης της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η ενδοσκοπική ΑΕ, μια αμυγός ελληνική οικογενειακή επιχείρηση με 55 χρόνια παρουσία στο χώρο της υγείας, άντεξε μέσα στην κρίση επιβιώνοντας τη δύσκολη οικονομική περίοδο της εποχής, αντιμετώπισε και αντιμετωπίζουμε ακόμη την πανδημία με όλες τις δυσκολίες που μας α, ε, πρόσφερε. Ε, οφείλω να μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους τη ενδοσκοπική που μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ε, υποστήριξαν με αυταπάρνηση το ελληνικό νοσοκομείο και τους Έλληνες γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό που ε, πάλευε να αντιμετωπίσει την πανδημία. Ε, Έχουμε μια συνεχή αναπτυξιακή πολιτική και στρατηγικός μας στόχος είναι να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μέσα στα υψηλότερα επίπεδα συμβάλλοντας το μέλλον της ιατρικής φράση που πραγματικά είναι και το μότο της εταιρείας μας. Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω το βραβείο αυτό στον πατέρα μου, επίτιμο πρόεδρο της Ενδοσκοπικής ΑΕ, για αναγνωρίζοντας ε, την προσπάθειά του όλα αυτά τα χρόνια να φέρει την εταιρεία στο σημερινό της επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε. Να έρθει παρακαλώ ο κύριος Ιωάννης Γιαρένης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αλφα ΑΕ και ο κύριος Γιαννίδης για τη βράβευση. Έχοντα 52 χρόνια εμπειρία στη βιομηχανία ψαριών, η οικογένεια Γιαρένη κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά. Στη Νέα Μηχανιώνα, η εταιρεία Λία αποτελεί έναν από του σημαντικότερου ηχθηοκαλυ... 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 ατησ... Συγγνώμη, είναι λάθο ασύντακτο. Αποτελεί έναν από, τους, από τις πιο σημαντικέ ηχθηοκαλυ... 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 επιχειρήσει και ταυτόχρονα εμπορικέ εταιρείε τη χώρα μα. από τη ε, 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 Καλησπέρα σε όλους. Αρχικά ονομάζομαι Γιαρένης Δημήτρης και εκπροσωπώ την Αλία ΑΕ, αλλά και τον Ιωάννη Γιαρένη, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος και ιδιοκτήτης της Αλφα ΑΕ. Ξεκινώντας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την πολύ σημαντική και τα ελληνικά δεδομένα εκδήλωση. Προερχόμενοι όλοι από μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για όλου του επιχειρηματικού κλάδου, νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή που βρισκόμαστε απόψε ανάμεσά σα. Η χρονιά που μα πέρασε αποδείχθηκε πω ήταν μια ηχηρή δοκιμασία για τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών. Καθώ πολλοί από εμά καλυστήκαμε να ξεπεράσουμε αρκετέ φορέ δυσκολίε, αλλά και προκλήσει, οι οποίε σε πολλέ περιπτώσει απείλησαν και την ίδια τη βιωσιμότητά μα. Ωστόσο, βάσει τη 20η παρουσία μα στον χώρο, είμαστε πεπισμένοι πω πρόκειται για έναν από του πιο ελπιδοφόρου και δυναμικού κλάδου τη ελληνική οικονομία με πολλέ δυνατότητε ανάπτυξη και εξαγωγική δυναμικότητα. Θα ήθελα να αφιερώσω τη διάκριση αυτή σε όλη την ομάδα τη ΑΕΕ αλλά και του συνεργάτε μα, όπου με σκληρή δουλειά αφοσίωση κατάφεραν να εκπληρώσουν το στρατηγικό μα πλάνο και να δώσουν την ευκαιρία στην εταιρεία μα να ξεχωρίσει. Κλείνοντα, θα ήθελα να αναφέρω πω η εταιρεία μα παραμένει προσιλωμένη στου στόχου τη αλλά και τι αξίε τη. γνωρίζοντας πω η επιχειρηματικότητα δεν αποτελεί αγώνα δρόμου, αλλά μαραθώνιο. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Προχωρούμε κυρίες και κύριοι. Η Bristol Myers Squibb είναι μια διαφοροποιημένη εταιρεία ανάπτυξης βιοφαρμακευτικών προϊόντων που αξιοποιεί τις δυνατότητες και τους πόρους μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό πνεύμα και την ευελιξία μιας εταιρείας βιοτεχνολογίας. Καλείται στο βήμα ο κύριο Νίκο Κατερέλο, οικονομικός διευθυντής τη Bristol Myers Squibb Ελλάδος, ενώ τη βράβευση δεν πραγματοποιήσει ο κύριο Πυροσκθενά. Καλησπέρα σε όλου. Εκ μέρου τη Μπιστομαϊκού Ιμπελάδο, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Κριτική Επιτροπή για αυτή τη διάκριση, καθώ και το New Times Publishing για την πολύ όμορφη διοργάνωση. Πριν 1,5 σχεδόν χρόνο, πολλά από όσα όλοι εμεί θεωρούσαμε δεδομένα ανατράπηκαν, δημιουργώντα νέε προκλήσει σε όλα τα επίπεδα τη επιχειρηματική δραστηριότητα. Θεωρώ λοιπόν πολύ σημαντικό να συνεχίζουμε να αναδεικνύουμε την υγιή επιχειρηματικότητα, και να τιμούμε τις επιχειρήσεις που στις δύσκολες αυτές συνθήκες αποτελούν παράδειγμα θετικής συνεισφοράς στην οικονομία της χώρας. Το 2021 αποτελεί επίση χρονιά σταθμό για την εταιρεία μας, καθώς επίσης το συμπληρώνει 60 χρόνια διάλυψης παρουσίας στην Ελλάδα. 60 χρόνια που υπηρετούμε με συνέπεια και διάθεση, την αποστολή μας για ανακάλυψη, ανάπτυξη και διάθεση καινοτόμων φαρμάκων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών σε σοβαρέ παθήσει όπω ο καρκίνο, τα αιματολογικά νοσήματα, καρδιαγιακέ παθήσει και, και αυτό και τα αυτοάνωσα. Η αφοσίωσή μα στην εκπλήρωση αυτή τη αποστολή αντανακλάται τόσο στην πάυση των εμπορικών δραστηριοτήτων στον τομέα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με στόχο την εστίαση στην εξυπηρέτηση ανικανοποίητων αναγκών των ασθενών που στηρίζονται στι καινοτόμε θεραπείε μα, καθώ και στην ολοκλήρωση σε παγκόσμιο επίπεδο δύο εξαγορών κορυφαίων εταιριών όπω η Ελτζίν και η Μιοκάρδια, με στόχο τη διεύθυνση του χαρτοφυλακίου μα σε θεραπείε στα πεδία τη αιματολογία και τη καρτολογία αντίστοιχα. Αλλά η δέσμευσή μα να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωή των ανθρώπων δεν σταματά μόνο στη διάθεση των καινοτόμων φαρμάκων. Αντλώντα έμπνευση από τη δύναμη του ανθρώπου απέναντι στην ασθένεια, βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό των ασθενών αλλά και των ευάλωτα κοινωνικά συμπολιτών μα, υποστηρίζοντα το έργο συλλόγων ασθενών καθώ και κοινοφελών μη κερδοσκοπικών οργανισμών. Κλείνοντα, δεν θα μπορούσαμε παρά να αφιερώσουμε αυτή τη βράβευση σε όλου του εργαζόμενου τη BMS Ελλάδο, που συνεχίζουν να εργάζονται με πάθο για την επίτευξη των επιχειρηματικών δρασ... στόχων της εταιρείας, καθώς και την εκπλήρωση του οράματός της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, συνεχίζουμε. Είχαμε πει να τελειώσουμε 11.30, είναι ήδη 11.15, έχουμε αρκετά βραβεία ακόμη. Προχωράμε λοιπόν. Να έρθει ο κύριο πυρο Τσιρούνη, παρακαλώ, Γενικό Διευθυντή Μάρκετινγκ τη Ελβίδα Foods και τη βράβευση θα κάνει ο κύριο Λουκέρη. Η εταιρεία Ελβίδα Τρόφιμα ΑΕ ξεκίνησε από τον χώρο του ψητοπολίου και κατάφερε σε λίγα χρόνια να αποκτήσει ηγετική θέση αποτελώντας σημείο αναφορά στον κλάδο της. Τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκε σε εταιρεία παραγωγής τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στο ιδιόκτητο εργοστάσιο της στη Δυτική Αττική συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις. Η Ελβίδα Foods είναι μια ελληνική εταιρεία. Είναι η εταιρεία που το 2002 καθιέρωσε πρώτη ε, την βιομηχανική παραγωγή γύρω και σουβλάκι. Από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια. Εμείς πάντα είχαμε σημαία μας την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Αυτά τα δύο ήταν που μας οδήγησαν μπροστά και μας κράτησαν όρθιος τη φετινή δύσκολη χρονιά. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που απευθυνόμαστε κατά μεγάλο ποσοστό στον τομέα της εστίασης. Με βάση όμως αυτά τα δύο στοιχεία που ανέφερα, καθώς και την αφοσίωση, την πίστη και τον ενθουσιασμό των ανθρώπων μας, μας κάνουν να αισιοδοξούμε και να ταινίζουμε το, το μέλλον με ακόμα μεγαλύτερη σιωδοξία. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Το βραβείο, το βραβείο αφιερώνεται σε όλους τους εργαζόμενους μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ολύμπια Ξενία ιδρύθηκε το 1970 από τον Γεράσιμο Βασιλόπουλο. Όραμά του ήταν να γίνουν γνωστά στην παγκόσμια αγορά τα προϊόντα τη ελληνική γη σε πιο εκλεπτισμένη συσκευασία. Ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα. Καλείται στο βήμα ο κύριο Χάρη Αναγνωστόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο τη Ολύμπια Ξενία, ενώ τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο κύριο Παναγιώτη Λουκέρη, διευθύνοντα σύμβουλο τη Άντου. Καλησπέρα σας και από εμένα. Είναι μια πολύ σημαντική διάκριση, την οποία θέλω να αφιερώσω μόλις με την ψυχή σε όλους τους εργαζόμενους της Ολύμπια Ξενία. Είναι αυτοί που χάρη στις προσπάθειές τους κατάφεραν το brand Ξενία τόσο στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο όσο και στις ελιές να το κάνουν συνώνυμο τη ποιότητα και της καλής γεύσης. Είναι αυτοί που κατάφεραν τα προϊόντα μα να βρίσκονται σε όλα τα σούπερ μάρκετ στην ελληνική αγορά και πολύ ψηλά στι προτιμήσει των Ελλήνων καταναλωτών. Είναι αυτοί που κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσουμε ισχυρότατους εμπορικούς δεσμούς απευθείας με μεγάλες ε, πολυεθνικέ για λιανεμπορικές αλυσίδες και έτσι τα προϊόντα μας να εξάγονται πλέον σε 22 χώρες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να πω και εγώ τα συγχαρητήριά μου για αυτή την πολύ σημαντική βραδιά απονομής των βραβείων των Diamonds της ελληνικής επιχειρηματικότητας και να σας ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ να έχουμε ένα καλό και ασφαλές καλοκαίρι. Αμήν. Προχωράμε. Δεν βραβεύει μόνο. Βραβεύεται κιόλα. Να έρθει παρακαλώ ο κύριο Λουκέρη εδώ, ο κύριο Παναγιώτη Λουκέρη, και την βράβευση θα κάνει ο κύριο Εκτενά. Οι μεγάλε αλυσίδε σούπερ μάρκετ ήταν μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων τη πανδημία. Στου κερδισμένου, λοιπόν, βρέθηκαν και εταιρείε όπω η Άντου, που αναλαμβάνουν τα εξωτερικά τμήματα πωλήσεων, την ομαλή τροφοδοσία και προβολή των προϊόντων και εταιρεών που διακινούν τα προϊόντα του στι αλυσίδε σούπερ μάρκετ. Όντω, μετά από τόσα που δώσαμε, να πάρουμε και ένα. Ευχαριστούμε και εμεί τον κύριο Κτενά και την άψογη διοργάνωση για αυτή τη βράβευση. Αυτό το βραβείο έχει εξέχουσα σημασία για εμά, διότι δεν είναι ένα βραβείο που παίρνουμε για κάτι που κάνουμε για του εαυτού μα. Βραβευόμαστε γιατί μέσω των υπηρεσιών μα βοηθάμε τι επιχειρήσει, πελάτε μα, να δραστηριοποιηθούν μέσα στα σούπερ μάρκετ και να ισχυροποιήσουν τη θέση του στη δύσκολη αυτή αγορά. Τι βοηθάμε μέσω τη σωστή και απρόσκοπτη παρουσία των προϊόντων του στα ράφια να αυξήσουν τι πωλήσει του. Ουσιαστικά βραβευόμαστε γιατί βοηθάμε άλλου να είναι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και αυτό για μα είναι υπέρτατη διάκριση. Για αυτού του πελάτε λοιπόν, που η πλειονότητα των οποίων είναι 10 χρόνια και πλέον μαζί μα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υποσχεθούμε ότι θα είμαστε συνεχώ καλύτεροι στο μέλλον. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε και εμεί πολύ και συγχαρητήρια για την βράφευση. Το real estate είναι μια συναρπαστική δουλειά. Δεν είναι εύκολη, όμω όταν την κάνει κανεί μόνο του, τότε ναι. Μπορεί να γίνει εξαιρετικά συναρπαστική. Η New Deal είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών συμβούλων ακίνητη περιουσία που έχει ω στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών. Εκείνο που προσφέρει είναι εκπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου, συνεχή υποστήριξη, υψηλή τεχνολογία, δυναμικό brand και τι ψηλότερε αμοιβέ τη αγορά. Η New Deal είναι η νέα ηγέτιδα δύναμη στην αγορά και αντιπροσωπεύει την αναγέννηση του real estate. Καλείται λοιπόν στο βήμα, έχει ήδη φτάσει η κυρία Σταυρούλα Βάμβακα, founder and owner της New Deal. Ο κύριος Κτενάς κάνει τη βράβευση. Συντομή γιατί έχουμε αρκετά βραβεία ακόμα. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον κύριο Κτενά για τη διοργάνωση της απόψινής βραδιάς μια βραδιά που έχει σαν στόχο χρόνια τώρα να στηρίζει την αριστεία των ελληνικών επιχειρήσεων. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη βράβευση και αυτή τη διάκριση απόψε τη New Deal για ακόμη μια φορά για τρίτη συνεχή χρονιά. Το 2017 η εταιρεία μα, η New Deal, ιδρύει την Ακαδημία Real Estate, την πρώτη Ακαδημία Real Estate στη χώρα και μάλιστα τη μοναδική Ακαδημία πιστοποιημένη από το ελληνικό κράτος. Φέτος όμως, έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να προχωρούμε και έχουμε προχωρήσει σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και σήμερα πλέον, διακεκριμένοι καθηγητές του πανεπιστήμιου μας διδάσκουν μαθήματα real estate στους συνεργάτες μας. Έτσι λοιπόν, οι συνεργάτε μα, απόφοιτοι αυτή τη Ακαδημίας είναι σε θέση να προχωρήσουν και σε μεταπτυχιακά σε ό,τι αφορά το real estate, διασφαλίζοντα έτσι μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση και μια σίγουρη επαγγελματική επιτυχία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους μας που μας έχουν στηρίξει και μας στηρίζουν τόσα χρόνια και θα ήθελα να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους πολύτιμους συνεργάτες μας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Και εμεί ευχαριστούμε. Προχωράμε να έρθει ο κύριο Μάριο Λακιώτη, συνειδιοκτήτη τη Λακιώτη ΑΕ και ο κύριο Κτενά θα κάνει τη βράβευση. Η ηγετική θέση στον κλάδο τη κατέλαβε και φέτο η επιχείρηση Λακιώτη, η οποία για μια ακόμη χρονιά ακολούθησε σταθερά ανωδική πορεία. Πρακτικά, η επιχείρηση Λακιώτη αυξάνει από το 2013 έω και σήμερα τι πωλήσει τη, συνδυάζοντα τι υγιεί οικονομικέ επιδόσει με την αδιάλειπτη υλοποίηση του επενδυτικού τη προγράμματο. Καλησπέρα για από μένα. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στον κύριο Εκτενά και την ομάδα του αλλά να πω και ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις θερίες που βραβεύονται εδώ σήμερα στα διαμάτια της ελληνικής οικονομίας. Η βράβευση για δεύτερη συνεχή χρονιά μας κάνει περήφανους και μας δίνει δύναμη για μελλοντικέ προκλήσεις και την επίτευξη νέων στόχων. Η εταιρεία Λακιώτης, έχοντας 43 χρόνια επιτυχημένης παρουσία στον ελληνικό χώρο, με συνεχή ανάπτυξη και γενοτομίες, αντιπροσωπεύοντας ο μεγαλύτερος οίκους του εξωτερικού, Κατάφερε μέσα στην πανδημία να βελτιώσει του τρόπου εξυπηρέτηση των πελατών τη, τηρώντα παράλληλα τα απαιτούμενα γεωνομικά πρωτόκολλα. Σήμερα έχουμε το πλεονέκτημα να ηγούμε στι αγορά με 8.000 κωδικού σε απόθεμα, παράδοση εντό 24 ώρων με ένα σύγχρονο logistics center, συνδυάζοντα ποιότητα, καινοτομία, τεχνογνωσία και περιβαλλοντική ευαισθησία θα συνεχίσουμε με υψηλό αίσθημα ευθύνη και συνέπεια, στοχεύοντα την ολική εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών μα. Σα ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλείται στο βήμα τώρα ο κύριο Χάρη Γρυπάρη, ο Διευθύνοντα Σύμβουλο τη Coffee Berry. Την ευραβεύση θα κάνει ο κύριο Πύρο Πτενά με περισσότερα από 165 καταστήματα σε Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο, μέχρι και αυτή τη στιγμή και συμφωνίε σε εξέλιξη για τι αγορέ του εξωτερικού. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων τη Coffee Berry μέσα σε τέσσερα μόλι χρόνια είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειά, στρατηγική και τεχνογνωσία. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά να συμμετέχουμε σε αυτή την όμορφη διοργάνωση και είμαστε πολύ περήφανοι που σήμερα βραβεύεται η Coffee Berry και στο όνομα της Coffee Berry 2.100 σχεδόν εργαζόμενοι στα καταστήματά μας. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, όπως έχουμε πει όλοι, λόγω της πανδημίας. Η Coffee Berry όμως συνέχισε σταθερά την ανωδική της πορεία προσφέροντα καθημερινά τον πολύτιμο κόκο που είναι το δικό μα διαμάντι σε όλου του καταναλωτέ, σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το δίκτυό μα σήμερα αποτελείται από 165 καταστήματα, 85 περίπου είναι στην Ελλάδα, 70 στην Κύπρο και 10 στην Αίγυπτο και στόχος μας μέσα στο 2021 ήταν να ανοίξουμε 45 νέα καταστήματα στην Ελλάδα, άλλα 10 στην Κύπρο και άλλα 6 στην Αίγυπτο. Για εμά, κάθε κόκο καφέ είναι ξεχωριστό και γι' αυτόν τον λόγο επενδύουμε καθημερινά συνεχώ στην τεχνογνωσία και στην εξειδίκευση. Πράγμα το οποίο είναι συνηθισμένο με, με το όνομα τη Berry. Όλα τα προϊόντα, το, προϊόντα καφέ, τα οποία προσφέρουμε στα καταστήματά μα, τα παρασκευάζουμε στην, ιδιό, στην ιδιόκτητη ε, μονάδα παραγωγή καφέ την οποία έχουμε στο, στο Κοροπή Αντική. Η, η εταιρεία μα διατηρεί πολύχρονες απευθεία συνεργασίες με φάρμες στο εξωτερικό και αυτός είναι ο λόγος που έχουμε τον έλεγχο της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό το βραβείο ανήκει κυρίως σε όλους τους συνεργάτες franchise των καταστημάτων μας και φυσικά σε όλους τους εργαζόμενους της Coffee Berry. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ να τηρούμε λίγο περισσότερο του χρόνου. Είναι σημαντικό για να μιλήσουν όλοι και για να βραβευθούν όλοι. Να συνεχίσουμε όμως, ε. Συνεχίζουμε, Συνεχίζουμε με τον κύριο Σπανίδη, με τον κύριο Αναστάσιο Σπανίδη, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Generation Y. Έτσι, τη βράβευση θα την κάνει ο κύριος Σπύρος Κτενάς. Με νέα business units, η Generation Y δραστηριοποιείται διεθνώς σε ιδιαίτερα αναπτυξιακούς ρυθμούς, σε μια σειρά αποτομή, εστιάζοντα κυρίω στο B2B e-commerce στο e-commerce, fashion και retail, στο e-commerce, pharmacy και στα corporate websites. Είναι εδώ ο κύριος Σπανίδης, ο οποίος βραβεύεται. Καλησπέριζομαι τη σειρά μου. Είναι η ιδιαίτερη τιμή μας για τρίτη συνεχόμενη φορά να διακρινόμαστε στα διαμάντια της ελληνικής οικονομίας και έχω να πω απλώς ότι αυτή ήταν μια χρονιά πρόκληση γιατί ήμασταν η εταιρεία που στήριξε πάρα πολλούς κλάδους που αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα από την πανδημία. Η ευθύνη ανέβηκε, η, η ενσυναίσθηση ανέβηκε, η, η δική μας συνεισφορά στην ίδια την κοινωνία έφερε ένα human forecast 100 προσλήψεων επιπροσθέτω για φέτος, στο, μας, στο, δικό μας μεγάλωμα, προκειμένου να μπορούμε να βοηθήσουμε περαιτέρω το πελατολόγιό μας και τους συνεργάτες μας, να πιάσουμε τους στόχους τους, να τους υποστηρίξουμε να περάσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Η επενδυτική μας διάθεση επίσης έχει ανέβει παράλληλα. Έχουμε αρχίσει και φέρνουμε διεθνεί οίκου από το εξωτερικό ε, μεγάλων εταιριών με πολύ καινοτόμα προϊόντα, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε ελληνικέ επιχειρήσει να εξάγουν πιο γρήγορα, να μεγαλώσουν και να βελτιώσουν την κερδοφορία του πολύ πιο ισχυρά, κάνοντα την τεχνολογία σύμμαχο. Και ξέρετε ότι όσο η τεχνολογία έρχεται στο προσκήνιο, τόσο μεγαλύτερη αξία παίρνει ο άνθρωπο. Εμεί είμαστε λοιπόν εδώ να υποστηρίξουμε του ανθρώπου πίσω από κάθε επιχείρηση μέσα από τον ψηφιακό του μετασχηματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Προχωράμε να έρθει ο κύριο Μιχάλη Τσατσαρόνη και τη βράδυ θα κάνει ο κύριο Κτενά. Η Prime Farm δραστηριοποιείται σε 33 κατηγορίες προϊόντων, συνολικά σε 11.000 φαρμακευτικά προϊόντα και μάλιστα έχει παρουσία σε πάνω από 30 χώρες. Ήρθε ο κύριος Τσατσαρώνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prime Farm. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε να ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή τιμητική βράβευση και την όμορφη εκδήλωση. Η τελευταία διετία αποτέλεσε μια περίοδο με πολυπίκυλε αλλαγές και ανακατατάξεις, τόσο στην κοινωνία μας, όσο και στο χώρο της υγείας. Συλλήβδη την επιστημονική κοινότητα, επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και στη δημιουργία των πολυπόθετων εμβολίων, Σήμερα έχω την τιμή να βραβεύεται η εταιρεία μου Prime Farm για την απόδοσή της στο φαρμακευτικό χώρο. Μια επιχειρηματική οντότητα που ξεκίνησε το 2017 και από τότε ακολουθεί σταθερά και προσεγμένα βήματα ανάπτυξης. Βασικό μας όπλο αποτελεί το άρτιο καταρτισμένο προσωπικό μας και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους συνεργάτε μας. Βασικός μας στρατηγικός στόχος είναι η άμεση επέκταση στο στρατηγικό μας Συνεργασιών και εμπλουτισμό αυτών με νέου τομεί δραστηριότητα. Βασική μα απεδίωξη, η περαιτέρω αυτοματοποίηση των υπηρεσιών μα και η στροφή στην πράσινη ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, στην Prime Farm επεξεργαζόμαστε ένα επενδυτικό πλάνο που θα μας καταστήσει ενεργειακά αυτόνομους κατά 65% με χρονικό ορίζοντα το 2025. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να ενισχύσουμε σημαντικά την άμεση καθώς και την έμεση παρουσία μας στην ελληνική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, θα φωνάξω τώρα τον κύριο Ευάγγελο Κολοκοτρώνη να έρθει. Ο κύριος Κτενάς θα κάνει τη βράβευση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αντέλκο. Η Αντέλκο είναι μια εταιρεία με δυναμική παρουσία από το 1934 στους τομείς της ανάπτυξης, αδειοδότησης, παραγωγής εμπορίας και διανομής θαρμακευτικών και καλλιντικών προϊόντων, πολλά από τα οποία κατέχουν ηγετική θέση στην κατηγορία τους. Η Αντέλκο έχει σημαντική παρουσία σε πολλές αγορές και του εξωτερικού. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας βραβεύσετε. Η Αντέλκο συμπληρώνει φέτος 87 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και είναι το αρχαιότερο φαρμακευτικό εργοστάσιο ελληνικών συμφερόντων. Μέσα στην οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων, αλλά και στην περσινή χρονιά COVID, ε, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, ανανεώνοντας τις κτηριακές εγκαταστάσεις με τις πλέον σύγχρονες περιβαντολογικές θέσεις. Συνεχίζουμε, δε, να αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας. Ε, στα φάρμακα αλλά και στα καλλιντικά, Σε προϊόντα συμπληρώματα διατροφής, αλλά και σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Κατά την... Και, ε, ε, συγγνώμη γιατί δεν βλέπω πολύ καλά τα φώτα, και δημιουργούμε καινούριε συνεργασίε με ελληνικέ και ξένε εταιρείε. Η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα τη σε πάνω από 40 χώρε, ευρωπαϊκές χώρες, Αφρικής, από και, μέση και από Ανατολής και έχουμε δημιουργήσει δύο θηγατρικές εταιρείες στην Αυστραλία και στην Ιορδανία. Αυτό που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η άρτια ποιότητα των προϊόντων μας και δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Και πάλι σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιστορίες γράφεται από την εταιρεία Cretan Mill, που αποτελεί και την μεγαλύτερη εξαγωγική επιχείρηση ελαιολάδου της Κρήτης. Μία εταιρεία που επενδύει κάθε χρόνο σημαντικά κεφάλαια στην καθετοποίηση της παραγωγής του. Καλείτε στο βήμα ο κύριος Μιχάλης Αλμπαντάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cretan Mill και τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο κύριος Σπύρος Κτενάς. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κτενάκη και την ομάδα του για τη βράβευση. Ε, θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας στις πιο, στις πιο δυναμικές ελληνικέ επιχειρήσεις. Σε μια χρονιά δύσκολη για όλους. Ε, καταφέραμε να αντέξουμε στην κρίση και το δικό μας κλάδο του ελαιολάδου αλλά και στην υγειονομική κρίση. Είμαι εδώ απόψε με σκοπό να παραλάβω το βραβείο ε, ενταλμένο από όλου του ε, συνεργάτε μου και από όλο το προσωπικό τη εταιρεία που του ευχαριστώ ιδιαίτερα και συγχαίρω όλε τι εταιρείε για την βράβευσή του. Καλό το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε λοιπόν. Καλείται στο βήμα η κυρία Σοφία Σικοτάκη, Γενική Διευθύντρια της Απόλλων Ασφαλιστική, όμιλο Σαρακάκη και θα έρθει για τη βράβευση ο κύριος Σταύρος Κωνσταντάς. Η Απόλων ΑΕ, μέλο του ομίλου επιχειρήσεων Σαρακάκη, δραστηριοποιείται στην ελληνική ασφαλιστική αγορά για πάνω από 60 χρόνια. Στο πελατολόγιο τη συμπεριλαμβάνονται από μονοπρόσωπες εταιρείε έω και πολυεθνικά συγκροτήματα, ενώ η πορεία τη ακολουθεί σταθερά ανωδική τάση. Καλησπέρα και από μένα. Να πω και εγώ δύο λόγια, ίσω περισσότερα. Δεν είναι η ώρα για τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ε, καταρχήν να ευχαριστήσω και εγώ από τη δική μας πλευρά, από την πλευρά δηλαδή της Απόλλων και του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, όχι μόνο τον κύριο Σπύρο Κτενά για την πρόσκληση και, για την βράβευση, αλλά ρε παιδιά και όλους τους συνεργάτες τους. Υπάρχει μια ομάδα ολόκληρη από πίσω που έχει συνδράμει και έχει συμβάλει σε αυτή την εξαιρετική διοργάνωση κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ας τους χειροκροτήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Λοιπόν, από την πλευρά λοιπόν, τη Απόλων, που η εταιρεία μα είναι εκπροσωπητό το χώρο τη ασφαλιστική διαμεσολάβηση, και η οποία είναι πάνω από 60 χρόνια βρίσκεται στο χώρο αυτό. Εμείς, εγώ θέλω να αναφέρω ότι παρότι τις δύσκολες συνθήκες και δυσκολίες που πέρασε ο κλάδος μας γενικότερα λόγω της πανδημίας, εμείς ανάπολλον αυτό που καταφέραμε είναι μέσα σε αυτή τη δυσκολία να εστιάσουμε, να μπορούμε να γίνουμε πιο δημιουργικοί και έτσι, όχι μόνο οραματιστήκαμε, γίναμε πολύ εξωστρεφείς αυτή την περίοδο και βεβαίω δημιουργήσαμε αυτό που λέμε ένα καινούριο όραμα. Και αυτό το όραμα μα οδήγησε στο να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την υπηρεσία Grow and Protect, που απευθύνεται που αλλού, γι' αυτό είμαι και εδώ σήμερα εδώ μαζί σα, στι επιχειρήσει. Άρα λοιπόν, αυτή η υπηρεσία έχει ω στόχο και από τη δική μα την πλευρά να μπορέσει να προστατεύσει τι επιχει επιχειρήσει από του τους ήδη υφιστάμενους αλλά και τους αναδυόμενους κινδύνους και από την άλλη πλευρά να ενισχύσει και να συνδράμει σε αυτό που λέμε στο σύστημα κινητροδότησης, στο πιο πολύτιμο πόρο που έχει και στο πιο πολύτιμο κύτταρο που έχει μια επιχείρηση που δεν είναι τίποτα άλλο από το ανθρώπινο δυναμικό της. Έτσι λοιπόν κλείνοντας θέλω να σας πω ότι μέσα από αυτή την υπηρεσία στόχος μας σαν εταιρεία είναι να γίνουμε ένα στρατηγικός εταίρος και συνεργάτης των επιχειρήσεων που πάντα δίπλα στον πλευρό της κάθε επιχείρησης να μπορούμε να ανισχύουμε και να συνδράμουμε στον ένα ως στόχο που έχει κάθε επιχείρηση, η επιχείρηση δηλαδή η δική σας, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ενίσχυση της βιωσιμότητάς σας. Γι' αυτό λοιπόν σας ευχαριστούμε πολύ και να πω ότι όλο αυτό το βραβείο το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που για μας είστε δυνητικοί πελάτες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλωσορίζουμε τον κύριο Ευάγγελο Νατσακάκο, τον πρόεδρο της Βιοσπυράλ και καλούμε τον κύριο Μιχάλη Μιλωνά να παραλάβει το βραβείο για την εταιρεία Βιοσπυράλ ΑΕΒ, η οποία ιδρύθηκε το 1974 στον Άγιο Ιωάννη Τουρέντι. Στην πορεία της, μεγάλη ευρωπαϊκή και αμερικανική οίκη έχουν εμπιστευτεί την αποκλειστικότητα εισαγωγή και πώληση των προϊόντων του μέσω 1500 καταστημάτων χονδρικής πώληση συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων αλυσίδων Γιάννη Τα τελευταία χρόνια. Η Βιοσπυράλ δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των εξαγωγών. Τη βράβευση πραγματοποιεί ο κύριος Σπύρος Κτενάς. Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Βαγγέλης Νατσακάκο. Μαζί με τον κύριο Μελωνά εκπροσωπούμε τη δεύτερη γενιά τη δίκηση Βιοσπυρά Λαεβέ. Καταρχά, θα θέλαμε να συγχαίρουμε την οργανώτη αρχή και τον κύριο Χτενά για τη φιλοξενία και την όμορφη βραδιά. Καθώ είναι ειλικρινά τιμή μα να συγκαταλεγόμαστε ανάμεσα στι πιο εξέχουσε και αξιέπαινε επιχειρήσει τη χώρα μα για τρίτη συνεχή χρονιά. Ω εκπρόσωποι λοιπόν τη οικογένεια Νατσακάκου, νιώθουμε την ευχάριστη υποχρέωση να διατηρήσουμε και να μεταδώσουμε τις αρχές, την κουλτούρα και το ευγενές επιχειρηματικό πνεύμα που καθιέρωσαν οι ιδρυτές και γονεί μα μας, Χρυσόστομος και Νικόλας Νατσακάκος. Δεν θα ήθελα όμως απόψε να σας κουράσω, εξιστορώντας την πολιτική παρουσία μας. Θα ήθελα όμως να μοιραστώ μαζί σας τι κάνουμε σήμερα στη Βιοσπυράλη και τι ονειρευόμαστε για το αύριο. Στη Βιοσπυράλη επενδύουμε συνεχώς Ανεξαρτήτου δυσκολιών, όχι μόνο σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε εργατικό δυναμικό, πιστεύουμε ακράδαντα στο συγκριτικό πλεονέκτημα του ανθρώπινου παράγοντα και επενδύουμε στου ανθρώπου μα, πασχίζοντα καθημερινά για την ευημερία των ίδιων αλλά και των οικογενειών του. Αποστολή μα: Να προσθέσουμε ένα μικρό λιθαράκι, αγωνιζόμενοι καθημερινά στην ανάπτυξη του τόπου μα, συμβάλλοντα έστω και κατελάχιστον σε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μα. Να γίνουμε φάρο νέων ιδεών. Να καινοτομήσουμε τολμώντα με νέες τεχνοτροπίε, να δημιουργήσουμε προϊόντα που σέβονται τον καταναλωτή, να παντρέψουμε την πρωτογενή παραγωγή που ο τόπο μα έχει τόσο ανάγκη με τι ανάγκε τη σύγχρονη κοινωνία μα. <κυκλή> να ε... δεσμευόμαστε. Να είμαστε αρρωγοί και να πλώσουμε το χέρι, βοηθώντα τι νεοφυεί επιχειρήσει του κλάδου μα, δίνοντά του τη δύναμη να τολμήσουν και να πετύχουν να εξαπλώσουμε τα ελληνική παραγωγή προϊόντα σε όλο ένα και περισσότερε αγορέ, διαφημίζοντα την ελληνική ευρηματικότητα και εργατικότητα. Κοιτάμε το μέλλον στα μάτια με αποφασιστικότητα, όρεξη για δημιουργία. Κλείνοντα, θα ήθελα να αφιερώσω το σημερινό βραβείο στην οικογένεια τη Βιοσπυράλ, στη διοίκηση και εργαζομένου, ω επιστέγασμα των προσπαθειών του. Θερμά συγχαρητήρια σε όλου του παρευρισκομένου. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια στην όμορφη βραδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Να έρθει παρακαλώ στο βήμα ο κύριος Δημήτρης Ιανδρής, CEO της Lux Μαρλαθέκας ΑΔΕ και ο κύριος Γρυπάρης θα παραδώσει το βραδείο. Η Lux αποτελεί ένα success story, ένα λαμπρό και αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας υγιούς 100%, της 100 ελληνικής εταιρείας που συμπλήρωσε 70 χρόνια παράδοσης και ιστορίας. Οι εξέχουσε επιδόσεις της την καθιστούν μια δυναμική εταιρεία, η οποία αναπτύσσεται καθημερινά και προσφέρει από το 1950 έως και σήμερα προϊόντα που διακρίνονται για τις εκλεκτές προτεσίλες και την απαράμιλη γεύση τους. Μέρου τη Λουκ, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Κτενά για το βραβείο αυτό, το οποίο το αφιερώνουμε στη διοίκησή μα, στου εργαζομένου μα φυσικά, αλλά πάνω απ' όλα στου καταναλωτέ μα που μα στηρίζουν 70 ολόκληρα χρόνια. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Κονταροχτυπιάτε, αν είναι ο πιο σύντομο από όλου. Νομίζω ότι ήταν λακωνικό. Πολύ λακωνικό και ωραία τα πήγαμε. Σωστό. Να περάσουμε τώρα και να καλέσουμε για να βραβευθεί την κυρία Δήμητρα Κατσαφάδου, τη διευθύνουσα σύμβουλο τη Λαβίων Γόζ. Η κυρία Κατσαφάδου δημιούργησε την ελληνική εταιρεία παρασκευή φυσικών καλλιτικών Λαβίων Γόζ το 2016. Σήμερα διαθέτει πρότυπο εργαστήριο εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ και αλυσίδα 21 καταστημάτων Λιανική. Η πορεία τη επιχείρηση ακολουθεί σταθερά, ανωδική τροχιά. Τη βράβευση θα πραγματοποιήσει ο κύριο Πύρο Στενά. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Αυτό το βραβείο το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που μέσα από τα live με όθησαν και με βοήθησαν και πίστεψαν σε μένα που πραγματικά από μια κατσαρόλα οικιακή καταφέραμε να φτάσουμε τα 24 πλέον καταστήματα μόλις μέσα σε τρία χρόνια και εκεί κάτω κάπου είναι ο μπαμπάς μου ο οποίος είναι η μεγαλύτερη αδυναμία της ζωής μου. Είναι γιατρός, τον απογοήτευσα που δεν πέρασε στην ιατρική αλλά νομίζω ότι τα κατάφερα και ως χημικός πατέρα. Λαβή αγώος, εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Θα καλέσω τώρα τον κύριο Σωτήρα Αγγελακόπουλο, τον πρόεδρο της εταιρείας Ελαιόφυλλο και τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Κτενάς. Το παλιό αγρόκτημα με τα 120 χρόνια ιστορίας γύρω από τα χωριά Κούμαρη και Χατζή Αιγίου φιλοξενεί πλέον την εταιρεία Ελαιόφυλλο η οποία παράγει, τυποποιεί και εμπορεύεται ελαιόλαδο εξάγοντας τα προϊόντα της σε συνολικά 13 χώρες. <τυξελίδα> Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε τους New Times και τον κύριο Κτενά για την ε, τιμή, την ιδιαίτερη τιμή, να είμαστε σήμερα στα διαμάντια της ελληνικής οικονομίας. Ε, και εγώ με τη σειρά μου αφιερώνω αυτό το βραβείο στους ανθρώπους που εργάζονται, αλλά και αυτούς που συνεργάζονται μαζί μας, για να πετύχουμε στόχους. Στόχους δυνατούς, μεγάλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Η Excellent εξειδικεύεται στις μεταφορές εδώ και 20 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο δίκτυο με πολυτελή λεωφορεία, μίνι μπασ, αυτοκίνητα και λιμουζίνες, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια, πολυτέλεια και άνεση στις μετακινήσεις. Καλείται ο κύριος Παναγιώτης Χαραλάμπους, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Excellent Luxury Car and Bus Services. Η βράβευση από τον κύριο Σπυροκτένα. Καλησπέρα, ήδη έχουμε κουραστεί πολύ, δεν θα κουραστούμε άλλο. Από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τη διοργανώτρια εταιρεία για όλη, για όλη αυτή την όμορφη βραδιά που παρακολουθήσαμε μέχρι τώρα και να αφιερώσω το βραβείο το συγκεκριμένο σε όλους τους ανθρώπους της οικογένειας Excellent που έχουν κουραστεί για να το πάρουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε και εμείς και τώρα θα περάσουμε στην εταιρεία που κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζει τριπλασιασμό των οικονομικών της επιδόσεων και καλούμε στο βήμα τον κύριο Θάνο Αγγελάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της Αγγελάκης Κοτόπουλα. τη βράβευση θα κάνει ο Κτενάς. Εμείς στα Αγγελάκης παράγουμε κοτόπουλα, αλλά δεν παράγουμε μόνο κοτόπουλα, παράγουμε και πάθος για ποιοτικά, καινοτόμα και διαφοροποιημένα προϊόντα, τα οποία ανταποκρίνονται όχι μόνο απλά στι ανάγκες των καταναλωτών, αλλά ε, καλύπτουν και την ε, ανάγκη για ποιοτικό καθημερινό τρόφιμο. Θα ήθελα να πω επίσης ότι ευχαριστώ τον κύριο Κτενά, γιατί μας βγάζει όλους μας που είμαστε σήμερα εδώ από την καθημερινότητά μας και μας θυμίζει ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα και οι Έλληνες επιχειρηματίες προσφέρουν τα μέγιστα στην εθνική οικονομία και δεν παράγουν απλά κάτι, αλλά προσφέρουν πολλά περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Η εταιρεία Μεντεκίδη ΑΕ καταλαμβάνει μία από τι πρώτε θέσει στην αγορά εμφιαλωμένου νερού. Η επιχείρηση έχει επενδύσει πάνω από 23 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 8 χρόνια, δημιουργώντα το πιο σύγχρονο εργοστάσιο στην νοτιοανατολική Ευρώπη στου πρόποδε του, βουν, του, βουνού Ολύμπου. Καλείτε στο βήμα. Ο κύριο Δημήτρη Μεντεκίδη, ο πρόεδρο τη φερόνιμη εταιρεία Νερά, Διό και Σέλι, η βράβευση από τον κύριο Σπυροκτενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Κτενά και την ομάδα του για αυτή την υπέροχη βραδιά. Ε, Εμεί έχουμε δύο εργοστάσια εμφιάλωσης, το Διό που πίνετε στα τραπέζια σα και το Σέλι, και τα δύο εργοστάσια είναι εκτό αστικών περιοχών. Έτσι, έχουμε μια αντικειμενική δυσκολία προσέλκυση ε, φτασμένων, να το πούμε έτσι, τελεχών. Τα περισσότερα, ε, η ανάπτυξη τη εταιρεία μα τα τελευταία χρόνια ε, μας μα οδήγησε στο να προσλάβουμε νέα κυρίω παιδιά στα οποία και αφιερώνω αυτή την βράβευση. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να βρίσκονται ανάμεσα σε τόσο σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν βραβευτεί σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Και τώρα θα, φωνάζω, θα φωνάξω τον κύριο Γεώργιο Κωνσταντακόπουλο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΩΜΕΓΑ ΑΔΕ, να έρθει να παραλάβει το βραβείο του από τον κύριο Κτενά. Με έδρα την Καλαμάτα, η επιχείρηση Ωμέγα λειτουργεί μια σύγχρονη βιομηχανική μονάδα με έξι γραμμέ παραγωγή ρυζιού, συσκευασμένων ωπριών, ζάχαρη, άχνη και ζωοτροφών. Η επιχείρηση αναπτύσσεται με δυναμισμό, επενδύοντα συνεχώ στον παραγωγικό τη εξυγχρονισμό. Θα πει κυρία Όλγα Κωνσταντακοπούλου. Διόρθωση, λοιπόν, κυρία Όλγα Κωνσταντακοπούλου. Εντάξει. Ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά που για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη μα θυμάται με το τόσο σημαντικό βραβείο των Diamonds of the Greek Economy. Το 2020 ήταν μια απαιτητική χρονιά που δοκιμαστήκαμε σαν εταιρεία για την κουλτούρα μας, για το risk management, για την ευελιξία, τα οποία ήταν τα στοιχεία που μας έβγαλαν τελικά νικητές. Έχουμε αρχίσει ήδη και υλοποιούμε το πενταετές επενδυτικό μας πλάνο, το οποίο έχει σαν κύριους άξονες την αύξηση της παραγωγικής μας δυναμικότητας, την επένδυση σε νέες κατηγορίες και την αύξηση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας. Από το 1965 που ξεκινήσαμε, είχαμε στόχο να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αυτό το επιτυγχάνουμε με την προσήλωση όλων εμάς στην εταιρεία σε αυτό το στόχο. Οι καιροί α, ζητούν επιμονή και προσπάθεια. Είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον και η διάκριση αυτή αποτελεί για εμάς και του ανθρώπου μας πολύ μεγάλη τιμή και κίνητρο για να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε κι εμεί. Τελευταίο βραβείο με ομιλία. Έρχεται λοιπόν στο βήμα η κυρία Σοφία Κλιδέρη, μέλο τη διοίκηση τη ΝΕΦΝΕΦ και η, η κυρία Άννα Πέκου, e-commerce και digital marketing manager της Nef-Nef. Νεφ -Νεφ. Μία αισιόδοξη επιχειρηματική ιστορία γράφεται στην εταιρεία Nef-Nef, όπου παρά την παρατεταμένη κρίση και την πρόσφατη πανδημία, που ακόμη δεν έχει φύγει, αλλά ελπίζουμε να φύγει, η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να επενδύει στο δίκτυό της, το προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο και το ανθρώπινο δυναμικό. Γεια σα, καλησπέρα και από εμά. Αρχικά συγχαρητήρια για αυτήν την υπέροχη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βραβείο. Και επειδή είμαστε τελευταίοι, μα είπατε ότι έχουμε 10 λεπτά. Έχουμε ετοιμάσει λόγο. <laughs> 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 Αστειεύομαι. <laughs> Είναι πραγματικά τιμή μα να είμαστε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ένα από τα διαμάτια τη ελληνική οικονομία και είναι τιμή μας που ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Αλέξανδρος Κλιδέρης αποφάσισε να ανέβει στο βήμα η νέα γενιά, εμείς, για την παραλαβή του. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι τρία σημαντικά πράγματα, ότι αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύσαμε και διανύουμε στην ΕΦΝΕΦ, συνεχίσαμε την προσφορά μας προς την κοινωνία, συνεχίσαμε να επενδύουμε στην πολυκαναλική ανάπτυξη και προσαρμοστήκαμε ταχύτατα στη ραγδαία ανάπτυξη του digital και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στην οικογένεια της ΝΕΦΝΕΦ, στι -Νεφ, στις κρίσεις έχουμε μάθει να γινόμαστε καλύτεροι και γι' αυτό το βραβείο ανήκει στους 135 εργαζόμενούς μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι αυτό που λέμε last but not least. Θερμά συγχαρητήρια και πάμε τώρα, φτάσαμε στην τελική ευθεία. Εσύ ως και πάμε να κάνουμε αυτό που λέμε ένα προσκλητήριο βραβείων. Θα φωνάζω τα ονόματα και έρχεστε και παραλαμβάνετε βραβεία. Καλούνται στο βήμα η κυρία Έφη Σούλτου, η πρόεδρο τη Ρόντι, η κυρία Άντζη Αυλονίτη, η διοκτήτρια τη Imperial Strom, ο κύριο Νίκο Σαντήρη, υπεύθυνο προβολή τη Vioril. Βιο, ο κύριο Χαράλαμπο Αξότη, ο διευθύνων σύμβουλο τη Πίγασο, εκπρόσωπο τη Ανφαρμ, καραμπίνη Μέτιγκαλ, κρυμ Team, Γκάπ, Σκλαβενίτης, Εθνική Τράπεζα, Μετ Φρίγκο και Big Η κυρία... Η κυρία Άντζη Αβλωνίτη τώρα, από την Imperial Strom, η ιδιοκτήτρια. Να περάσει ο κύριος Νίκος Σαντήρης, υπεύθυνο προβολής της Βιορίλ. Βιόρι. Ο κύριος Χαράλαμπος Αξώτης, Διεθύνων Σύμβουλος της Πήγασος. Εκπρόσωπος της εταιρίας Anfarm. <κλήσει> Εκπρόσωπος της εταιρίας <κλήσει> Carabinis Medical. Η εταιρεία Cream Team. Η GAP. Είναι εκπρόσωπος της εταιρεία Γκάπ εδώ. Ο επόμενος εκπρόσωπος της εταιρεία Κλαβενίτης. Όχι, συνεχίζουμε. Εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας. Η εταιρεία Μετφρίγκο. Είστε παρόν. Και παρούσα ως εταιρεία, καλά το και Μπίκπε. Στην εταιρεία Μπίκπε. Δεν έχουμε Μπίκπε. Νομίζω ότι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν τα βραβεία, τα διαμάντια αυτής της χρονιάς. Μπράβο σας, μπράβο σε όλους σας. Ανανεώνουμε για τον θεσμό αυτό. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Και κρατάμε ότι όλοι θέλουμε να τελειώσουμε με την πανδημία. Να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Οπότε με αυτό θα κλείσουμε τη βραδιά μας, με την ευχή να είμαστε καλά, να είμαστε υγιείς, η χώρα μας να προχωρά, οι εταιρείες μας να διακρίνονται και να... Να, να διαπρέπουν, γιατί το ελληνικό επιχειρήν κρύβει διαμάδια. Να είστε μόνοι. όλοι καλά, να ασφαλείς, πάνω απ'